Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Ο Βελόνης στη Χρυσή Αλλαγή και ο στο ρινγκ της επικαιρότητας. Από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν νοκάουτ. Έλα καλημέρα κουμπάρε μου. Έλα Κατίνα Βιτστόπ. Έλα γόρι μου, πες καλημέρα. Έλα, θα πάρω να φέρω το δίπλο στην Τσέλσι, 10 μονάδες. Θέλουμε το κύπελο, το πρωτάθλημα, μέσα μεγάλη ομάδα, θέλουμε τα πάντα, αγόρι μου. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Τι έγινε. Το κουμπαράκι σου, πού είναι το κουμπαράκι σου? Πάει να φέρει το διπλό από την Τσέλσι. Ποιο διπλό? Τριπλό μη φέρε, έτσι πως βλέπω, αγριεμένο το βλέπω. Γιατί άμα βάλει την τρίτη ομάδα η Τσέλσι θα πούνε ότι κερδίσανε την Τσέλσι. Σαν αυτούς που όρθανε λόλες. Την Τότεναμ. Ναι, εντάξει, την Τότεναμ. Σχολικό. Καλό το σχολικό, τραβιώσατε, ήταν πολύ δυνατό. Τι γίνεται, καλημέρα. Τι θέλετε την Ευρώπη, ρε χωριάταρι όλοι. Τι θέλετε την Ευρώπη. Πας στη Λαμία κέρδισε. Τράβα στη Λαμία θα θέλει. Θέλει κουμπάρε μου ο Βιερίνια να παίξει στη Τσέλσι. Τι να παίξει στη Τσέλσι ο γεροξεκούτης ο Βιερίνια. Στην Λαμία τον θέλω. Πόσο είναι ο Βιερίνια, Κώστα? 33 δεν είναι. Κλείνει τα 33 τον Ιανουάριο. Γερός να είναι, ζωή να έχει. Φρε, χίλια χρόνια να πάει. Τον έχουν ρουφήξει στο αίμα στον ΠΑΟΚ. Ανέβα, κατέβα. Φοβερά πράγματα. Τίποτα, τον Νουάρτα περίμενα, τον βάλει. Θα τον πουλήσει τον Νουάρτα ή θα τον πουλήσει. Τι γίνεται, θα τον βάλει να παίξει. Ποιον? Τον Νουάρτα, τον Νουάρτα, πού είναι ο Νουάρτα? Πρέπει να παίξει ο Νουάρτα, πρέπει να παίξει ο Ακπομπ. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός, πρέπει να παίξει ο Πέλκας. Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι οποίοι. Και αυτοί, και αυτοί που δεν. Λέω Βαρέλα. Ναι. Πάγκο, Χατζερίδη μέσα. Θα κάνει κανένα 0-0, ε. Κάνει κανένα 0-0 ο Βαρέλα. Πόσα θα ζητήσει του χρόνου? 200. Τι θα πάρει όμως του χρόνου από 200? Τον boy του Γεωργάκη θα πάρει. Εντάξει, μπορεί να δώσει λεφτά, πάρ' το Σιμώες τώρα, 1 εκατομμύριο. Βλάκα ήταν. Μην τον έχουν πάρει ήδη. Σε ζουμισμένος. Λες. Και τον κάνουμε. Μην τον έχουν συμφωνήσει ήδη, φοβάμαι, δεν ξέρω. Ανόητη. Θα είναι ανόητη. Αν πάρουν παίκτη από την Άκη θα είναι ανόητη. Θα φανεί, κάτσε, το πρόγραμμα είναι βαρύ πάντως. Βλέπω και Σιμώες και Λαμπρού και Μπακασέτα. Είναι σαν να πηγαίνει η 35άρα να κάνει παιδί και περιμένει ο άλλος να βγει από το χειρουργείο, έχει βγάλει τον προστάτη, να της κάνει παιδί. Μα δεν γίνεται παιδί χωρίς προστάτη. Δεν γίνεται, για. Δεν γίνεται παιδί. Δεν γίνεται ψυχούλες, δεν γίνεται. Ναι. Ωραία τετάρτη σήμερα. Ωραία τετάρτη. Καλή, καλή. Ναι. Όπως πρέπει, με ομίχλη, για να έρθει ο κόσμος έκανε κανένα τετράωρο στον περιφερειακό. Τέλεια. Καλό είναι αυτό. Έχει την γοητεία το αυτό.
Έσαι. Βέβαια, φυσικά. Και εγώ διαχειρίζω. Όλα να είναι ωραία. Δηλαδή να ζει σε μια χώρα. Ναι. Να μην έχει ομίχλη. Ναι. Να έχει καλούς δρόμους. Ωραία. Να έχει καλή περιφερειακή. Την Ελλάδα να έχει κλείσει. Να μην έχει κλείσει ο περιφερειακός. Καλύτερος. Να μην κάνουν διαδηλώσεις. Ναι. Να μην πέφτει ξύλο. Τι χώρα είναι αυτή. Ξενέρωτη. Πώς το λέω. Δεκαπλέ χώρα τελείως το παιδί. Εγώ γουστάρω την Ελλαδίτσα μου. Ναι. Περνάω καλά με όλη την παραβατικότητά της. Και φυσικά έχω βρει στο μυαλό μου ότι η παραβατικότητα είναι το λογικό. Το άλλο είναι το παράλογο. Να πηγαίνω όλα καλά. Ναι, να έχω αγαπημένοι όλοι, σαν διαφήμιση από στοκαστικό δάνειο. Ναι, σαν τα ζόμπι να περπατάνε. Ναι. Τρομερό. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Οικογένεια να χαμογελάει, ένα λαμπρατόρ να χοροπηδάει λες και έχει πάρει ναρκωτικά. Ναι. Τρομέρας. Η τέλεια ελληνική οικογένεια. Η μαμά με τον μπαμπά τα έχουν καλά. Ναι, να τα έχει με τον κουμπάρο. Δεν έχει σημασία. Να είναι καλά. Καλά, το καλά. Κουμπάρο δεν. Κουμπάρε μου. Ναι. Κουμπαράκι μου. Λέγε. Το κουμπαράκι τώρα πετάει. Δεν έχω ιδέα. Με την αποστολή λέει θα πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα. Κώστα, σήμερα έχει τα χθεσινά τα επεισόδια. Δεν ξέρω αν με πήρε μάτι καθόλου. Τι? Στο ΑΕΚ Άγιαξ. Στο ΑΕΚ. Άγιαξ. Του ζεστάνανε λίγο. Του εζεστάνανε. Κάτι μολότοφ λέει πέσανε. Μπήκαν από την τάφρα, του κυνηγήσανε, φτάσανε μέχρι το. Αυτά τα έχει ο Πάουκ το 92. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Εδώ που έβαλε και ανακοίνωση στήριξη original. Στο Μελισανίδη μες την εβδομάδα και πει εμείς θα σε στηρίξουμε. Έτσι στηρίζεις εσύ. Οξύμορο είναι. Οξύμορο. Εκτός αν υπάρχει διπολισμός στην ΑΕΚ. Δηλαδή στηρίζουμε εμείς, αλλά είναι οι άλλοι που δεν στηρίζουν. Αν ναι. Η ΑΕΚ επέρχεται σε εμφύλιο πόλεμο. Ή αν έχουν μπει. Κοιτάξτε. Όλο αυτό το σκηνικό να θεοποιήσουν τους συνδεσμίτες. Και ο λαός να τους γλύφουν οι δημοσιογράφοι, μην τους κάνουν καμιά μπούκα. Ναι. Οι πρόεδροι να φοβούνται μην γίνει κανένα σκηνικό και φάνε προστήματα. Όλη αυτή η ιστορία με τους αστυνομικούς να παίρνουν εντολή από την πολιτεία, μην τους πειράζετε γιατί πρέπει να γίνεται οχλαγωγία. Τους φαραρούς ή τους ασφαλίτες. Τους ασφαλίτες. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έρχεται να κάνει με το οργανωμένο παδικό κίνημα να έχουν μπει μέσα φασίστες, αριστεροί, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί και να τις κάνουν τις ομάδες φωλιά πολιτικής. Χασίσια, ιστορίες, φασαρίες. Έχει παιδιά τα οποία είναι κουλτουριάριδες. Έχει πολύ πράγμα. Κουλτουριάριδες, Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Ένα σύνδεσμος, ναι. Ο οποίος ας πούμε έχει πάρει τόσο μεγάλη ισχύ, όπως είναι οι σύνδεσμοι των ελληνικών ομάδων. Η original, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Original, θύρα 4, Super 3, Αρθέλων, θύρα 10, θύρα 13. Ναι. Όλοι οι σύνδεσμοι θεοποιήθηκαν. Τους πουλήσαμε, τους βάλαμε μπροστά. Για να πουλήσουμε το φίλο μας, να πουλήσουμε την ακροματικότητά μας, τους χρησιμοποιήσαμε. Τους κάναμε μάγκες δηλαδή. Τους κάναμε μάγκες και μας κάνανε και μάγκες. Σωστό. Λοιπόν, κάναμε αυτό το αλυσφαιρίσει εμείς αυτό ναι. Και τα λοιπά. Το αλυσφαιρίσει ο πρόεδρος, το αλυσφαιρίσει αυτοί μαζί μας, εμείς με αυτούς δημιουργήσαμε τέρατα. Δηλαδή κονομάνε όμως κιόλας. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Ίσως, ενδεχομένως. Μπορεί. Κάνουν κουμάντο. Ναι, μπράβο. Κάνουν κουμάντο. Σωστό. Αυτό λοιπόν, εγώ το θεωρώ λογικό. Οπότε μην διαμαρτύρονται στις ομάδες ότι οι original ή οι απέναντι από την original ναι. Δημιουργούν καταστάσεις. Είναι ανεξέλεγκτοι, αλλά θα σου πω εγώ και το άλλο. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο ο οποιοσδήποτε οπαδός ή φίλαθλος. Σωστό. Αν τον ελέγξεις, ναι. Μπορεί να περάσει φωτοβολίδες, μπορεί να περάσει τίποτα. Μα δεν θες να τον ελέγξεις, Κώστα. Δεν θες να τον ελέγξεις, αλλά δεν φταίει ο οπαδός. Φταίει αυτός που δεν τον ελέγχει. Ναι, αυτός δηλαδή πρέπει να τον ελέγξει. Αν στο αεροδρόμιο, ξέρω εγώ με βόμβες, μπορεί να στο αεροπλάνο και να αντιλάξει το αεροπλάνο. Θα πούν πού ήταν ο έλεγχος εκεί. Πώς τον αφήσατε και πέρασε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι. Σαν τη μάνα εδώ στο River Plate που έβαλε το παιδί της, το γέμισε με φωτοβολίδες γύρω-γύρω από τη μέση και την πιάσανε. Την πιάσανε. Ναι. Μανούλα. Η Μανούλα. Ωραία μάνα αυτή. Δεν ξέρω. Μουνα μάνα, τι ήταν. Κύρα μάνα και πώς ήταν. Μάνα, πώς τις λένε αυτές. Ναι. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Το έβαλε στο παιδί φωτοβολίδες, το βάλεις μέσα στο κήπεδο. Μιλάμε για τρέλα, για έπος. Τέλος πάντων, αυτό είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Έχανε ο Πάοκ, έχανε ο Άρης, έχανε ο Ολυμπιακός όταν έχανε γιατί σπάνια έκανε. Νικητής λαός από κάτω εμείς, θα πουλήσουμε κανένα φίλο. Λιοντάρια. Λιοντάρια οι οπαδοί μας. Ατσάλι ο κόσμος. Ο Μάγκας ο Παοξής που κατέβηκε στην. Τις πέτρες να κυνηγήσει. Πέτρες να κυνηγήσει και τα λοιπά. Ναι, και μετά κρυβώσει τον, ξέρω εγώ αυτό που τα έγραφε. Τεράστιος λαός. Κουμπαράκια, κουμπαράκια μου, κουμπαράκια μου. Πάντως έχει, μια που πες για συνδέσμους, έχει χθες ένα καλό έτσι από συνδέσμους. Δεν ξέρω αν με πρόσεξες την ανακοίνωση στην 4. Α, τη γουστάρω αυτή την ανακοίνωση. Να είσαι. Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ να είμαι κολοτούμπας. Όχι. Είμαι υπέρ της θύρας 4 σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να διαβάσω μια ψηφία. Η βρωμοεθνική ομάδα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έξω, Ειδικά από την Τούμπα, φυσικά. Φυσικά και έξω από τον Καφτατζόγλιο εκεί που είναι το άντρο των κομμουνιστών. Ποια εθνική ομάδα. Και πάει ελληνική σημαία, θα την πυροβολήσουν κατά ρηπά. 200 μέτρα πιο πέρα. Με ευθεία βολή. Με ευθεία βολή. Δηλαδή, άμα πούνε οι Αριανοί και πούνε στο Χαριλάο τώρα η εθνική. Έλα ρε τώρα, πια. Εντάξει, και εκεί είχε αλβανοποιηθεί η κατάσταση. Έχει λε, βέβαια τώρα. Λένε, α πούμε, εδώ η ανακοίνωση θα τη διαβάσει. Έχει αλβανοποιηθεί, έχω ρωσοποιηθεί, εντάξει. Παντού υπάρχουν αυτά, Κώστα μου, σε όλε τι ομάδε.
κουμπαράκι. Μετά λέει τι τελευταίε φήμε, γράφει θύρα 4, πω η έδρα τη Εθνική Ελλάδο ενδέχεται να μεταφερθεί στην Τούμπα. Ένα έχουμε να δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά. Ούτε πάνω από το πτώμα μα, λέει θύρα 4. Ωραίο. Αυτοί που μα κλέβουν πρωταθλήματα, κύπελα και βιάζουν τον ελληνικό αθλητισμό δεν έχουν καμία θέση στο σπίτι μα και θα μα δρουν όλου απέναντί του. Εννοείται πω απαιτούμε, εδώ είναι το ζουμί, ναι. Εννοείται πω απαιτούμε από την ΠΑΕ ΠΑΟ να τελειώσει το θέμα μια και καλή με μια επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Ιστερόγραφο 1. Πάω και εσύ, μπιμπιπ την εθνική. Ιστερόγραφο 2. Διπλώμε στο Λονδίνο με τα τιμή σύνδεσμο φίλων ΠΑΟ και 4. Σωστό. Σωστό πιο πολλά. Όλα αυτά που λέει. Όλα. Αλλά δεν μου λες, ναι. Τον Καγκάτση γιατί το θέλουν στην ομάδα και δεν κάνουν καμία ανακοίνωση εκεί πέρα που έπαιρνε τα πρωταθλήματα μπαμπά στο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, κοίταξε. Και τώρα γιατί δεν βγάζουν ανακοίνωση. Εγώ ρωτάω να πούμε, να με πούνε για ποιο λόγο. Λέει. Δηλαδή, ας πούμε, ναι. Εμείς είπαμε να γίνει το παιχνίδι, αλλά αυτοί μας είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε, ας πούμε, σε κάποιο τρόπο. Αλλά κοίταξε, ο Σαββίδης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ο Σαββίδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Α. Ένα αυτό. Ναι. Στη θύρα 5 έχουν πανό υπέρ της Μακεδονίας. Σωστό. Έξω από την Τούμπα. Κάνουν επιθυλασμό τον κύριο Υπουργό για το γήπεδο του ΠΑΟ. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Ναι. Ο Σαββίδης κάνει παρέα με το Μαρινάκι για να μεταφερθεί μετά η νέα τάξη πραγμάτων, αν βγει η Νέα Δημοκρατία, να είναι το όχημα το επιχειρηματικό του. Είναι μια ημαφροδίτη κατάσταση. Έχει είναι μπερδεμένο. Το κεφάλαιο κόμμα, ρε Κώστα. Ναι, δηλαδή, τώρα ο Σαββίδης είναι μόνο με ΣΥΡΙΖΑ ή είναι και με Νέα Δημοκρατία ή βασικά. Εγώ είμαι φτωχός που υποστηρίζω τον καπιταλισμό και είμαι ενάντια στις ιδέες. Δηλαδή, εμείς είμαστε μικροί φασίστες. Ναι. Ενώ οι μεγάλοι φασίστες, ας πούμε, πάνω στο χρήμα. Εμείς είμαστε μέχρι να το δείξουμε, δηλαδή. Το πνίγουμε μέχρι να το εμφανίσουμε. Εμείς μπορούμε να κλέψουμε ένα πορτοφόλι. Ναι. Αυτοί μπορούν να κλέψουν, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Κλέφτες είμαστε και εμένα και η ίδια. Δηλαδή στο Θεό του κόκκινου κόλαση πάμε όλοι. Δηλαδή, άμα πάμε στο. Πεθάνουμε και πήγα τώρα από το πλαίσιο, τι έκανε, έκλεψα τα κοινόχρηστα, έκλεψα το πορτοφόλι του κόκκινου ή ξέρω εγώ, έκλεψα ξέρω εγώ, ένα φάκελο ο οποίο είχε λεφτά μέσα από το ταχυδρομείο που δούλευα στο ταχυδρομικό σώμα. Μπράβο. Μα εσύ ποιο είσαι, εγώ είμαι ο Τσοκατζόπουλο. Τι έκανε εσύ, έκλεψα ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο μπορούσα να κλέψω. Εσύ Ραπτόπουλε, εγώ μπορούσα να κλέψω 1000 ευρώ. Μάλιστα. Στην κόλαση και οι δύο. Μα εγώ έκλεψα λίγο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός του κόκκινου. Τώρα, ο Θεός του ανθρώπου. Εδώ. Μπράβο, εδώ θέλω να με ο δικαστής. Ναι. Λέει, έλα εδώ από το πλαι, τι έκλεψες, 1000 ευρώ. Μέσα φυλακή. Μάλιστα. Έλα εδώ κύριε παράδειγμα, Τσοκατζόπουλε, Παπαγιώργοπουλε, πόσα πήρες εσύ. Πελάκι Πετρόπουλε, ξέρω κτλ. Πόσα έκλεψες εσύ, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια. Ω. Ποιον έχει δικηγόρο, τον κύριο Κούγια. Όπα. Μη είσαι άρρωστο, έχει έμφραγμα, είσαι τρελό κτλ. Τρίτο επίπεδο αναπηρία. Αλλά ο νόμος του Θεού με τον νόμο του ανθρώπου δεν είναι καμία σημασία. Βεβαίως. Δηλαδή εκεί ο καπιταλισμός στο Θεό δεν. Ο Θεός είναι άσχετα, το χρήμα στον καπιταλισμό. Άσχετα αν οι εκπρόσωποι του Θεού είναι και αυτοί οι καπιταλιστές του θανάτου, να πούμε, και για το χρήμα σκοτώνουν, ξέρω εγώ, τη μαμά τους, τον παπά τους, τη θεία τους. Παιδιά δεν έχουν. Επειδή η Εκκλησία τώρα δεν δίνει και ένα φράγκο να σώσει τον κόσμο και εσύ υπερβολική. Γιατί, γιατί να δώσει. Γιατί να μην δώσει. Είναι υποχρεωμένη. Δεν είναι. Ο Θεός αγάπης τι λέει. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι υποχρεωμένη. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένη. Ηθική δέσμευση δεν έχει. Όχι, καμία ηθική. Είναι εταιρεία. Είναι εταιρεία. Ναι. Απλά εγώ είμαι ενάντια σε ένα πράγμα. Σε τι? Σε αυτή την εταιρεία. Το λαϊκό προφίλ το οποίο βγαίνει προς τα έξω ότι ο ιερός ναός Αγίου Θεράποντα, Αγίας Εκατερίνης κτλ. Μαζεύει και για τους φτωχούς χρήματα. Από την τσέπη τους δεν βάζω τίποτα. Περιμένω το από τους πελάτες. Δηλαδή το Μετρόπολης μαζεύει χρήματα. Χρήματα υπέρα είναι γέρι, είναι μπράβο. Ο Ανδρώνης δίνει από την τσέπη, για παράδειγμα. Δίνει. Δίνει. Ξέρω εγώ. Δεν ήθελα από τους ακροατές να μαζέψουμε. Λέω ο Κόκκινος. Δίνουμε αίμα για την τάδε, ξέρω και τα λοιπά. Θα δώσει ο Κόκκινος αίμα. Ο Κόκκινος τι έχει, ουίσκι με έχει μέσα αίμα, θα δώσει. Άμα τον πάρει με τη μετάγγιση να τον βγάλει αυτό αίμα, ουίσκι θα βγάλει. Πάει για μου δώσει ο Κόκκινος τις βελόνες χοντρές έχω μάθει που έχει πει την άλλη φορά με τα λάστιχα. Για να τραβήξουν αίμα. Όχι, ρε, αυτό είναι από αυτέ τι βελόνε που βάζουν μέσα και τραβάνε το νοτιό μυελό στι γυρίσει. Εντάξει, πάντω θέλω να το δώσω μόνο σου, του στηρίζω. Πάντω η εκκλησία. Όταν πάει στην τουαλέτα ο κόκκινο, ναι. Μυρίζει ουισκύλα μέσα. Μερακλείδη και τουαλέτα. Ποιο πήγε τουαλέτα εδώ. Κάθε ένα έχει μια μυρωδιά στο Μετρόπολη. Έσαι. Ναι. Εγώ είμαι φρέσκο ακόμα, δεν του έχω κάνει ακόμα. Δεν τους έχω... Όταν πάω κουλιανό να κατουρίσει, βρωμάει παοξίδιλα εδώ. Βρωμάει παοξίδιλα. Πάω κουμπάρα μου, πάω, πάω κάρα, πάω κάτω, πάω. Λοιπόν. Όταν πήγε ο Ζαήρη. Όταν πήγε ο Ζαήρη. Όταν πήγε. Κλειδώνει την τουαλέτα, καθαρίζεται κάτι. Ναι, ναι. Φυσική, να βγω τον όσο να σταθώ. Όταν πήγε ο Γιάννη ο Πάγκο όμω. Μπρουτίλα. Μπρουτίλα. Ναι, βρωμάει μπρουτίλα. Μπρουτάλ. Όχι κολόνια μπρουτ αυτό. Όχι μπρουτάλ. Είναι μπρουτάλ. Πώς το λένε. Ναι, ναι. Το λεοντάρι του Μετρόπολης. Για τον Μπούζο. Ο Μπούζος. Ναι, όταν θα πηγαίνει ο Μπούζος. Βρωμάει δημόσιες σχέσεις στην τουαλέτα. Βουάου, βουάου. Γιώργα ρε, γκάζι. Μετά όμως δυσκολεύουν τα πράγματα. Μετά, Κανελάκης. Κανελάκης.
Καρελάκης δεν ξέρω, αλλά έχει το στυλ του παλιού Πασοξή. Ψηλός, μουσι, κοιλιά. Πώς θέλω, γαρίφαλο στο πέτο. Ναι, αργός, νοχελικός, σταθερός. Θα σε ζητήσουμε, θα αναλύσουμε, θα μιλήσουμε, θα συμφωνήσουμε. Και τέτοιο, το φιλαράκι του κόκκινου, ο Καμόρα. Ο Καμόρα τα λέει πολύ ωραία. Τα λέει ωραία. Βγάζει μια γλυκιά γκρίνια. Είναι σαν το Διονύση Παπαγιαννόπουλο στο Λούνα Πάρκ, δεν το πρόλαβε. Δεν το πρόλαβα. Γκρινιάρης και τα λοιπά. Ναι. Όχι την κρίνια της πεθεράς. Όχι. Την κατσά την κρίνια. Είναι φανταστικός. Έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Οι εχθροί του τι λένε. Οι εχθροί του τι λένε. Φίλοι του, εντάξει, οι εχθροί του τι λένε. Ότι είναι, άμα θέλω να ακούσω κρίνια, κάθομαι και στο σπίτι. Καμόρα. Όχι, ακούω τη γυναίκα. Γιατί να ακούσω τον Καμόρα. Είναι λίγο γκρινιάρης, λες, Μ' αρέσει. Είναι γλυκός γκρινιάρης. Ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Ο Κωνσταντινίδης είναι ο χαζός της παρέας που θα βρει ένα πορτοφόλι. Θα το γυρίσει στην αστυνομία πίσω με τα λεφτά. Θα το γυρίσει πίσω, ναι. Και θα το συλλάβουν, γιατί θα πει αυτός ο κάτοχος του πορτοφολιού ότι αντί για 1000 ευρώ είχα 3000 μέσα. Και να πάρει άλλα 2000 τσέπη. Και θα πληρώσει και ο Κωνσταντινίδης τα 2000 τσέπη. Για να γλιτώσει τη σύλληψη. Εσύ άμα το βρει το πορτοφόλι, τι το έκανε. Αμάκα κατευθείαν. Αμάκα κατευθείαν. Μούφτι, όλα. Όλα. Ο πατέρας μου είχε βρει πορτοφόλι το 73. Ναι. Πήγε ανάψει κέρι, αυτός πίστευε. Ήταν παίκτης από Δανιά Β' Εθνική, γυρνούσε στα γεράματά του 35 χρόνια από την ομάδα, πήγε να ανάψει κερί. Και στο εκεί βρήκε πορτοφόλι. Πήγε ο χαζός, άπειρος, το παρέδωσε το πορτοφόλι. Μετά από 5 μέρες, λέει, γελάτε, λέει, στο τμήμα, λέει, τι έγινε, λέει, το πορτοφόλι ο κύριος, λέει, ότι αντί για 800 δραχμές είχε 3000, αυτή την περίπτωση. Λέω, πατέρα μου, καλά, λέει, μαλάκα, είμαι εγώ, λέει, να κρατήσω 2000 και να το αφήσω τα 800. Λέει, καλά, σε ξέρουμε, εντάξει, δεν έχεις φάκελο κτλ. Ρωτάω, πατέρα μου, αν είχα φάκελο, πες ότι ήμουν τώρα στα 35 μου. Καταδικασμένος, τέτοια, ναι. Είχα κάνει, ξέρω εγώ, ληστείες, αυτοκτονίες, ναι. Και αποφάσισα να γίνω σωστός άνθρωπος. Τι θα γινόταν, θα σε δέρναμε στη Βαλαωρή του, λέει, στο τέταρτο όροφο. Στη Μιχαλή στα Μαρσάρα να παίξει για να μην ακούγεσαι. Και απ' έξω θα κάνανε γρουγρου οι Μιχαλές για να μην ακούγεσαι. Τέλος πάντων, πάει το βρίσκει ένας βιοτέχνης, ήταν ο Μιταράς, τον τραβάει ένα βρωμόξυλο να πούμε το βιοτέχνη. Πάτα σου τι ασύ. Κάνει μπαούλο αυτό. Κόλο πεθαρά του λέει. Ξαναβρίσκει πορτοφόλι. Παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, βρήκα πορτοφόλι. Ναι. Ναι, λέει, παραδώστε, δεν το παραδίδω. Έχει μια ταυτότητα, λέει, μέσα. Λέει, τι λέει ταυτότητα. Τάδε, ήταν μια κοπέλα ήταν. Πες πόσα λεφτά είχε μέσα. Κάνει τσέκο Μιταράς, όντως. Όντως. Τότε το παρέδωσε. Μόνο έτσι. Εγώ δεν παραδίδω, φίλε. Άμα πας να πάρεις καλό και να φας και τσάρα από εδώ, να στην πέσουν κιόλας τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν γίνεται. Τώρα, να την πέσουν τώρα, να πει ο άλλος για παραπάνω λεφτά. Δεν γίνεται. Πέσω σε κανένα πασοξί και κανένα λαμόγιο, να πούμε. Με κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Να την πληρώσεις κιόλας. Άσε καημένα. Τίποτα, έχουμε πραγματούδια να πούμε και σήμερα. Νομίζω Κωνσταντίνε, ιδιαίτερη και η Champions League θέση. Είδες καθόλου, πήρες σε καθόλου. Το γύρω-γύρω και την άκυδα. Το γύρω-γύρω. Έπεσα σε μια ταβέρνα εκεί στο Φαρσαλινό, πήγα στο Τριάδι. Πήγαμε τη μήνυ το σκύλο μου εκεί κάθε Τρίτη βγαίνουμε. Ο Λυκόσυλλογο είναι το τράστιο, ναι. Ήταν εκεί κάτι τύποι να πούμε. Ναι. Βάλαν σε ένα κασετόφωνο εκεί κάτι χασικλίδικα τραγούδια. Oh. Κάτι μαριό, κάτι ιστορίες. Το παυτού σου το γλωσσίδι μέκρα λέγε. Κλωτσιά στο μύρι. Ναι. Ωραία, φίλε. Και να τσίπορα και να ιστορίες μύρισαν να πούμε και τα λοιπά. Λέω, αφήστε με να σημειώσω, ρε παιδιά. Κουμπαράκι! Κουμπαράκι μου είχε και εκεί λίγο κουμπαράκι. Τι σούρα ρίξανε, ρε φίλε. Τι είναι. Κάτω Τσίπρο κάνει και καλή σούρα. Τι σούρα κάνει. Το Τσίπρο κάνει γερή σούρα, δεν είναι για παίζει. Δεν μπορούμε να ακούσουμε φωνή στο γύρο για να. Α, τη φωνή, ρε. Α, λίγο μαριό τώρα. Βλέπε, άκου τη μαριό και βλέπε την ΑΕΚ. Το πράσινο το μήλο. Να σημειώσω εγώ τώρα εγώ με τη μαριό και τον πράσινο το μήλο. Και transition λέει η ΑΕΚ να κάνει με το λιβάνια. Αυτούς τους τρεις πάντως τους καθάρισε. Και χθες έδειξε μαγικά. Μαγικά έκανε η ΑΕΚ. Πραγματικά τους λυπήθηκα, Κώστα. Τους λυπήθηκα. Και το λιβάνια βέβαια, ο οποίος δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει ξενοσώμα στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρα και επειδή ξέρω ότι και ο κόσμος ΑΕΚ ακούει, είναι ντροπή και να υπάρχουν ακόμα τέτοια παίξει στην ΑΕΚ. Δεν θέλει να παίξει. Δεν θέλει να παίξει ο Μελισσανίδη, ο Λιβάγια. Έλα, ρε, εσύ τώρα ο εργοδότης είναι ο Μελισσανίδης τώρα. Ο Μελισσανίδης μπορεί να έχει στο βενζινάδικο άνθρωπο να του πει: θα παίρνει 3 ευρώ την ώρα, θα βάζει βενζίνη, θα πλένει αυτοκίνητο, θα είσαι στο ταμείο, θα κόβει αποδείξει, θα δέρνει όποιον εφοριακό έρθει εδώ πέρα να μα κάνει έλεγχο. Ξέρω εγώ, άμα έρθει κανένα να μα ληστεύει, θα τον πυροβολήσει. Άμα σε πάρουν μέσα, δεν σου στέλνω δικηγόρο, κάτσε μέσα 20 χρόνια. Αυτά δηλαδή, μπορώ για 20 χρόνια. Και εργοδότησε εσύ, ρε. Παλίκαρο εσύ, ρε. Μα λείπουν. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πραγματάκια, ωστόσο πρέπει να ανακαλύψουμε και τη Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήξει κάθε μέρα.
Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε ένα απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται το ρηφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια. Η Wind Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόρασης στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχεις ανεπανάληπτο περιεχόμενο στη τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και Tunel, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto, αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, VLC Player και Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητες της καθώς και μοναδικές προσφορές στο win.gr/vision, στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind που βρίσκεται κοντά σου. Νομίζω, Κωστή, ότι πρέπει να πάρουμε την άποψη για λίγο, διότι η Σμαράγδα Μπασάκου είναι πανέτοιμη να μεταφέρει τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε. Τι λες? Ειδήσεις ή δυσάρεστες δεν πρέπει να λέγονται. Σ' άρεστες, ε? Ναι, άμα δεν είναι δυσάρεστη η είδηση δεν έχει ακροματικότητα. Ναι, έχει λίγο. Άμα είναι ωραία, ξέρω εγώ, πάτε να πιείτε τσάι στο τάδε, θα είναι κάτι κυρίες που αυτό κτλ. Τον καλά και τον μαλάκι. Σκοτώθηκε, πλακώθηκε, έκανε. Το αίμα εκεί πουλάει. Το αίμα, το σεξ και η βία πουλάει. Έτσι θέλει ο λαός. Θα κάνω να αλλάξω τα θέλω του λαού, πάμε έξω. Εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95 και 5, Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος, στο κουμπαράκι σήμερα που σιάζει για Λονδίνο. Ωστόσο, εδώ για να συγκρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10 με τον Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση, παραγωγή, διαμόρφωση και τμήση μουσικών κομματιών. Κωνσταντίνε, η μέρα ιδιαίτερη, μια μέρα πριν την αναμέτρηση που πάμε με την Τζέλση, μια μέρα μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ. Σιγά τα μάτς. Σιγά τα μάτς. Όταν μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη μόνο για οικονομικούς λόγους, ναι, και για λόγους για να πουλήσει παίκτη, σωστό, χωρίς να έχει το στόχο της κατάκτησης, έχει παράπλευρους στόχους, ναι, την κριτικάρουμε ανάλογα με τους στόχους. Δηλαδή, ναι, το ΠΑΟΚ, ο οποίος και να χάσει και να κερδίσει, δεν έχει στόχο. Ο στόχος του είναι να μην τραυματιστεί παίκτης, να μην κουραστεί παίκτης τόσο, σωστό, πολύ. Για να είναι έτοιμο σε Λαμία. Να παίξουν όσοι παίξουν και κάποιος από αυτούς να τους πει: α, έπαιξες καλά μέσα στην Τζέλση. Από 1 εκατομμύριο πάει στα 3 εκατομμύρια, για παράδειγμα, η αξία σου. Αυτός είναι ο στόχος. Για να καταλάβουν. Άρα έτσι πρέπει να. Δηλαδή, α, τι στόχο είχε χθες. Να μην διασυρθεί. Να μην διασυρθεί. Δεν διασυρθεί. Μόνο 3-0. Να μην τραυματιστούν παίκτες. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος παίκτης μπορεί να ξεχωρίσει μπάσκετ, τον πουλήσουν κτλ. Και να βγάλει λεφτά από τηλεοπτικά και από εισιτήρια. Και να μην έχει, ξέρω εγώ, επεισόδια για να πληρώσει πρόστιμα και αποκλεισμούς. Τώρα, τα αγωνιστικά, τώρα τι τα κάθομαστε και τα μιλάμε. Ερώτηση, δηλαδή μου λες ότι ο ΠΑΟΚ αύριο είναι σαν τον άντρα που πηγαίνει να την παίζει στην κόμενα, αλλά δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί της. Ναι. Πάει δηλαδή για να την ψαχουλέψει. Προτιμά να κάνει σεξ τη Δευτέρα με τη Λαμία, παρά να κάνει με την Αντριάννα Λίμα που είναι Πέμπτη βράδυ και να βγει να κάνει μουσικό καλό. Είναι σαν τον άντρα που, ναι, είναι χωριάταρος. Ωραία. Κατέβηκε στην Αθήνα, βρήκε ένα μοντέλο. Ναι. Και σου λέει: άμα μου κάτσει το μοντέλο και το πληρώσω και το κάνω καλά. Άμα μου κάτσει χωρίς να το πληρώσω πάλι καλά. Και αν δεν μου κάτσει, αν μπορώ να τον βγω έξω βόλτα να με δούνε. Να με δούνε και να μπορώ να κάνω σεξ με τη χοντρή που είναι στο ταμείο του Μασούτη, ας πούμε. Για το μάτι δηλαδή βγήκε. Ναι, για το μάτι βγήκε. Οι οπαδοί γιατί πήγανε. Πήγανε εκεί στερά που είναι, εγώ πήγα στο Λονδίνο. Από πού είσαι, από τον Κορδενιό, πήγα στο Λονδίνο. Και δεν χάθηκα. Βρωμούσαν οι κάλτσες στο Λονδίνο. Τις έβγαλες. Σε έγραψε το γονό μας εκεί γιατί βρωμάγαν οι κάλτσες, ξέρω εγώ. Είχε τον ήχη με την κάλτσα γίνει ένα. Τι τρύπησε τον ήχη. Καμιά εγχείρηση να σε πάνε, σε κάναν, ξέρω εγώ, από αυτούς τους χειρουργούς. Ναι. Που βγάζουν, ξέρω εγώ, ελιές. Νύχια, χέρια με πόδια. Ένα φίλο που παοξή, ξέρει τι έγινε. Τι. Είχε κολλήσει τον ήχη στην κάλτσα. Η κάλτσα ήταν μάλινη. Κώστα! Ναι, πρόσεχε, ήταν τερλίκι. Αυτά που κάνει. Αλλιώ στο χωριό που είχαμε. Οι γιαγιάδες μας είχαν τα τερλίκια να πούμε. Ήταν κυφτέρνα βρώμικη, κόλλησε κυφτέρνα από κάτω. Γι' αυτό κόβησε από τον αστράγωλο και κάτω και καθάρισε. Ναι, αλλά είχε λεφτά. Πήγε στη γενική κλινική. Κλάτσε με τον ωρό. Έκανε εγχείρηση το πόδι. Λέει τι εγχείρηση έκανε. Αφαίρεση κάλτσα από τον ήχη. Κάτσε να διαβάσει κανένα μήνυμα με τρελάνε. Αφαίρεση κάλτσα από τον ήχη. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: είναι υποχρεωτικό το κάλεσμα από τη διοίκηση να κάτσουν να τα βρουν για την ανακοίνωση τη 4, ναι, τις αιτίες ανακοίνωσης, ναι, και να πιάσουν, ρε παιδί μου, το σφιγμό του κόσμου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ποιος κόσμος είναι? Ο κόσμος. Με τη διοίκηση να καθίσουν, λέει, να τα βρουν. Η 4 είναι το κομμάτι το οργανωμένο. Ναι. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, ναι, είναι αντιπαθητική η εθνική και ορθώς κάνει.
μια πόλη η οποία στα 20 τηλεφωνήματα, 15 στο Μετρόπολη ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει η εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη? Και λίγοι είναι για μένα. Ναι. Βγαίνει ο άλλος, λέει, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό, γιατί εκείνο κτλ. Βγαίνει ο άλλος, λέει, η Μακεδονία μου, Μακεδονία μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου, και μετά έρχεται ο υπουργός επάνω και του κάνει magic life για τα στρέμματα. Και φεύγει, πάει και παίζει και τις μπηλιές του, να είναι κυμπάρι το ίδιο βράδυ. Αυτός που λέει Μακεδονία, Μακεδονία μου, μετά από δύο ώρες είναι πάνω και στο γέφυρο και πώς θα τα πάρει το κύριο, ναι. Πάρει τόσα. Ναι. Οπότε είμαστε μια πόλη η οποία εθνικόφρονες δεν είμαστε. Α, ευτυχώς. Πασοκορουφιάνοι είμαστε. Παλιά. Τώρα το γυρίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δίνει καλύτερες παροχές. Η Νέα Δημοκρατία γκέλ δεν έχει εδώ απάνω. Κρύ, άνευρη, ανέραστη. Τον είδες αυτό που κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος αυτός ο Ταχιάος. Πού τον ξεθάψανε αυτό. Σε παρακαλώ. 20 χρόνια θαμμένος ήταν ο Ταχιάος. Πού τον ξεθάψανε τον Ταχιάο. Σε παρακαλώ. Δηλαδή τον Ταχιάο τώρα και κακώς κάνεις διαφήμιση. Ναι. Άμα ρωτήσεις στην Τσιμισκή 100 άτομα τι είναι ο Ταχιάο, θα σου πει Αιγύπτιος Θεός, ο οποίος ξέρω εγώ τον είχε πάρει ο Θεός Ρα βοηθό του να πούμε στις μούμιες του Φαραώ. Ποιος Ταχιάος δεν φίλε. Δηλαδή αυτή είναι. Πίσω από τον κόσμο να πούμε. Αλλά το ξέρει με το κακό. Τι είναι δεξιούπολη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όποιον κατεβάσει θα τον στηρίξουν. Δυστυχώ. Είναι δεξιούπολη. Είναι εκτό του Μπουτάρι που κάνουμε το σταυρό μα πέρα στο δήμαρχο Μπουτάρι. Βγάλαμε δήμαρχο τον Μπουτάρι. Ευτυχώ. Το σταυρό μα κάνουμε. Βγάλαμε δήμαρχο τον Μπουτάρι. Ναι. Πέρασε τον γκέι παρέτη εδώ πέρα χαμό. Ναι. Κάναμε για τη Μακεδονία, Μακεδονία μου, Μακεδονία μου. Ήρθε ο υπουργό εδώ. Το κάνανε, πήγαν και οι Αρχιανοί και οι Ηρακλήδης, αλλά βόδια εκείνοι. Αυτό είναι το σύνολο. Τους δώσαν φανέλες και τα λοιπά. Τι φανέλες, άμα ήσασταν εθνικόφρονες και Μακεδονομάχοι, έπρεπε να τους πάρετε στο κυνήγι, Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Αλλά με να πάρεις και ένα φράγκο, καμιά χορηγία, είναι άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Οπότε είμαστε μια Σιριζούπολη. Είμαστε. Όχι στη Ριζούπολη, Σιριζούπολη. Οπότε η εθνική ομάδα καλά είναι να μην έρχεται εδώ πέρα. Γιατί θα έχουν και τίποτα αναγούλες, λες, τίποτα ναι, περίεργα. Το Καραϊσκάκι που είναι πιο πολύ χρυσαυγήτικο να πούμε. Όχι πιο πολύ, μόνο χρυσαυγήτικο, ναι, σίγουρα είναι. Νομίζω η καταλληλότερη έδρα για την εθνική ομάδα είναι το Καραϊσκάκι. Πώς γίνανε ρυσικό στα γηγάμια της Αυγής. Καφτανζόγλια και τέτοια τώρα με τους κομμουνιστές εκεί πέρα δεν είναι τώρα η εθνική ομάδα. Και ας πω και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ποδοσφαιρικό. Εθνική ομάδα τι ήταν. Την κάνανε μόνο με τον Ζαγοράκη. Μα ήσαν και οι παοξίδες ο Ζαγοράκης, ο Ζαγοράκης. Αεξής ο Ζαγοράκης, σου έβαλε τα 4 εδώ πέρα και τον βρίζαν κτλ. Ήρθε με τον Βιολίδη εδώ. Το πρωτάθλημα εσύ δεν μας το φέρεις. Πώς? Το πρωτάθλημα όμως εσύ δεν μας το φέρεις. Έλεγαν οι παοξίδες, Ζαγοράκη να το ξέρεις. Έλεγαν ή δεν έλεγαν. Πρωτάθλημα θα πάρουμε με αρχικό τον Ντέο. Ναι. Και παριστήριο για το Καραϊσκάκι. Μάγκα Ζαγοράκη. Μάγκα Ζαγοράκη. Μάγκα Ζαγοράκη, παριστήριο για το Καραϊσκάκι. Το βγάλαν υπουργό. Το ψηφίσανε. Τον ΑΕΚΣΗ. Ευρωβουλευτή. Τον ΑΕΚΣΗ. Που γράφει το όνομά του και κάνει τρία λάθη. Το κάναμε ευρωβουλευτή. Άσε με πώς. Εντάξει. Δηλαδή ευρωβουλευτή. Βγάλετε τον Ανατολάκη εσείς. Ακόμη χειρότερο. Τρομερό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου. Δηλαδή μιλάμε για φρίκι. Ας βγάλουν το σύνδρο που ήταν και τα λέγει και ωραία. Ναι. Και τον κρίζω το μαλάκι, είναι ωραίος. Και αυτός χαμηλών τόνων. Είναι. Θέλει κάτι πιο αλέγκρο. Πολύ έτσι. Λέει ο φίλος ο Παύλος, ναι. Υπέγραψαν λέει να μην πάρουμε στον πόλεμο με τους Τούρκους. Αυτό σας πείραξε για την ανακοίνωση 34. Τι λέει. Τότε που είχε βγάλει εκείνη την ανακοίνωση σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ ότι να μην πάει σε. Ότι δεν θα κατεβούμε σε πόλεμο με τους Τούρκους αν γίνει ποτέ πόλεμος. Γιατί έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση για να μην πάμε σε πόλεμο. Γιατί πιστεύεις θα πάει κανείς σε πόλεμο. Σε πίνες. Γιατί να πάω. Στην Ελβετία πάνω σε ένα χωριό θα χωνόμουν ο Κώστα και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται ο Τούρκος ρε βλάκες να κάνει πόλεμο. Ο Τούρκος πήρε τα σπίτια με 20 χιλιάρια, τα σπίτια πήγαν 80 χιλιάρια και τώρα τα φτιάξανε μέσα και οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι και τα πουλάνε 200 ηλίθιοι. Πάνω σε δύο χρόνια πείνας, ξέρω εγώ, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τα σπίτια, καραγκιόζητες. Πού να κρατήσεις. Έπρεπε να μπει ο Τούρκος με το όπλο για να σπάρει το σπίτι, ρε βλάκα. Έγινε οικονομικός πόλεμος, δηλαδή. Λες εσύ, ε? Έγινε οικονομικός πόλεμος. Έγινε. Θα με πάρουν, λέει, οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι το σπίτι. Μάλιστα. Πώς θα το πάρουν, θα με βρουν με τα όπλα. Δεν θα βρουν με τα όπλα, θα βρουν με τα λεφτά, ρε βλάκα. Ήρθαν με τα λεφτά. Έπεσαν τιμέ των σπιτιών, ήρθαν να πήραν τα φιλέτα όλα μαζί με τους Εβραίους. Ανέβηκαν τα σπίτια τώρα και έδωσα το σπίτι μου για 30 χιλιάρια γιατί χρώσταγα στην τράπεζα και πλήρωσα το δάνειο. Το πήρε ο άλλος, το άλλο. Ναι. Αυτά είναι κολπάκια, φίλε. Ήρθαν οι Σκοπιανοί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει ο Σκοπιανός με το όπλο ή ο Γερμαναράς ή ο Τουρκαλάς ή ξέρω εγώ ο Εβραίος. Στα πήραν μια χαρά τα σπίτια χωρίς πόλεμο. Οπότε αυτά εδώ θα κάνουμε πόλεμο άσθετα. Οι Σκοπιανοί πήραν τα σπίτια όμως οι μαθητές κλείνουν τα σχολεία. 12 καταλήψεις λέει για το Μακεδονικό. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι δημοκρατία τώρα. Δεν είναι κατάληψη. Για πες, τι θα πει κατά, να κλείνεις το σχολείο γιατί. Όχι, δεν μπορώ να κλείσω το σχολείο. Κατάληψη είναι η δημοκρατία τι είναι. Είμαι εγώ μαθητής. Ναι. Είμαι εγώ καθηγητής. Ναι. Θες να κάνεις αποχή για το Μακεδονικό, μην πας σχολείο. Μπράβο. Άσε το πω, όποιος θέλει να πάει σχολείο, να πάει. Πάρε την απουσία σου. Εγώ θέλω να πάω. Μου απαγορεύεις εγώ. Εγώ αν ήμουν μαθητής θα έμπαινα. Τα πού, μέσα στο σχολείο κάνεις μάθημα. Να με, έτσι έμπαινα. Ναι. Λέει, κάνουμε αποχή. Γιατί κάνουμε αποχή. Γιατί έγινε χούντα στο Μπαγκλαντές. Χαίστηκα λέω που έγινε χούντα στο Μπαγκλαντές. Θα κάνεις αποχή για αυτό το πράγμα. Ναι, το πετρέλαιο που δεν έχουμε και. Αυτό θα σε έλεγα. Δεν σε πειράζει, όχι δεν με πειράζει. Τρέχουν τα ταβάνια νερά στη Φλόρντα στα σχολεία, δεν κάνουμε καταλήψεις. Δεν το νοιάζει ρε το βλάκα. Δεν το νοιάζει το βλάκα. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε καταλήψεις. Ωραία. Δεν είναι κατάληψη. Είναι αποχή. Δεν μπορεί εμένα να μου απαγορεύει ρε φασίστα να μπω να κάνω μάθημα ή τον καθηγητή σου. Α, είσαι φασίστας.
Συμφωνούμε ότι εάν είναι... είτε είσαι κομμουνιστής, πρωτόπαπας, ναι, ή οπωσδήποτε θες να κάνεις απεργία, πάρα πολύ ωραία. Κάνε απεργία. Μην πληρωθείς. Μην πληρωθείς. Εγώ όμως θέλω να, εγώ όμως θέλω να δουλέψω. Δεν μου κλείσει εσύ την πόρτα τσαμπουκά. Άρα είσαι φασίστας. Είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός. Να μάθω, να μάθω. Ναι, ναι. Κατάληψη τι είναι. Αν ένας μαθητής θέλει να μπει και ένας καθηγητής, τραμπούκο τρώει. Εδώ είναι το θέμα. Όχι, τραμπούκο απλά δεν τον αφήνουν να μπει. Όπως γίνεται παραδοσιακά στην κατάληψη και έρχομαι και σε ρωτώ αν έχω εγώ ένα δίκιο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όταν όποιος δεν αφήνει, μπορώ να το στείλω σχολείο. Εγώ δεν θέλω να κάνω, ρε φίλε, από ναι, δεν θες. Θέλω να πάω στο σχολείο. Ναι. Μου το απαγορεύεις. Εγώ δεν κάνω μάθημα. Μου το απαγορεύεις. Ναι, δεν σε αφήνω να μπεις. Δεν αφήνω να μπω. Ναι. Είσαι φασισταριό. Στο λέω εγώ. Πώς είμαι φασισταριό, αφού παραδείγματος χάρη να σου πω το εξής. Το σχολείο μου τρέχουν νερά. Είμαι στη Φλόρντα στο σχολείο και τρέχουν νερά από το ταβάνι. Ναι. Και δεν πάω να το φτιάξω ποτέ. Ναι. Το κλείνω το σχολείο. Δεν το κλείσω. Θα σα αφήσω να μπω. Άλλο ρε το ταβάνι, ρε Σαρόπουλε. Άλλο ναι, σου λέω εγώ. Έγινε ένα πολιτικό θέμα. Ναι. Ή ένα κοινωνικό θέμα. Φασίστασε. Και θέλω εγώ, είμαι αντίθετο. Θέλω να κάνω μάθημα. Ναι. Μου το απαγορεύει να μπω στην τάξη. Στο... Έτσι λένε. Έτσι απαγορεύουν. Λένε. Είσαι φασίστα. Είσαι φασίστα. Είτε είσαι αριστερό, είτε είσαι δεξιό. Είτε είσαι για τη Μακεδονία, είτε είσαι για τα Σκόπια. Είσαι φασίστα. Βγάλανε κανένα κίνηση. Όσον αφορά, δεν με ενδιαφέρει ναι, τι κάνουν. Δικαίωμά του είναι. Αυτό είναι δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει αποχή. Σωστό. Αλλά εγώ που θέλω να μπω στην τάξη, δεν μου απαγορεύει εσύ εμένα να μπω στην τάξη. Τσαμπουκά. Τον καθηγητή τον Τεμπέλχανα βέβαια, τον βολεύει αυτό. Κάνουν και τρεις φορές το χρόνο εκλογές. Α, τους Τεμπελχανάδες τώρα, Τετάρτη κάνανε εκλογές. Έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται Πάσχα, έρχονται καλοκαίρια. Αργίες ιστορίες. Μεταφέραν τη γιορτή. Ποια γιορτή, 17 Νοεμβρίου. Τι γιορτή είναι αυτή. Γιορτή 17 για το Πολυτεχνείο, δεν είναι. Γιατί είναι η μέρα μνήμη. Πολιτικό κομμάτι. Θα μου πει εμένα το παιδί μου ότι είναι η γιορτή του Πολυτεχνείου. Εγώ μπορεί να είμαι με τον Πατακό και να λέω ότι δεν είναι το Πολυτεχνείο. Με τον Πατακό, άμα είσαι το παιδί σου, θα γίνει και αυτό με τον Πατακό. Να γίνει με όποιον θέλει το παιδί μου. Να γίνει. Εγώ λοιπόν που είμαι αντίθετο με την Χούντα, αντίθετο με την εξέγερση ναι, και είμαι για παράδειγμα υπέρ τη Χούντα, ναι, για ποιο λόγο εσύ να πολιτικοποιεί το δικό μου το παιδί. Για ποιο λόγο. Για να μάθει ότι το. Υπάρχουν οι ήρωες που καθίσανε και στην πόρτα και ανατρέψανε την Χούντα. Ποια η πόρτα, εκείνη φλέρταρη, πώς τη λένε, η Δαμανάκη, με το φρουρό φλέρταρε. Άστε το παραμύθι. Δεν ήταν μόνο αυτή. Με άστε το παραμύθι. Ήταν και κάτι χιλιάδες απ' έξω και αυτοί πήγανε και στα ξενοδοχεία. Άστε τώρα τα πολυτεχνία που τα κάνατε γιορτές. Και άστε τώρα εσείς με τη Μακεδονία. Με τη Μακεδονία που δεν αφήνεται το μαθητή που θέλει να κάνει μάθημα τραμπούκο. Φασίστα είσαι κι εσύ. Κατά το καταλήψε είμαι εγώ. Καταλήψε τώρα κάτι τέτοιο. Είμαι υπέρ του να διαμαρτυρηθώ και να μην μπω στην τάξη. Εγώ που θέλω να μπω, γιατί με απαγορεύεις, ρε φίλε. Όχι, εγώ που θέλω να διαβάσω, που θέλω να σπουδάσω, να πάω στο σχολείο μου. Κάνα σου σηκώνεται σε ένα κάθε τρεις και λίγο να κάνεις αποχή, να την πληρώνω εγώ την ύφη να πούμε. Αυτό είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Συμφωνούμε, αλλά δυστυχώς βλέπεις ότι την δημοκρατία. Να πάρουν τώρα έξω τη Σμαράγδα, γίνεται χαμός. 23, 10, 90, 90, 90. Ναι. Σμαράγδα πασάκουν έξω, να πάρτε για τις γαλοπούλες, γίνεται μάχη. Μάχη για τη γαλοπούλα, ε. Δεκαετία του 80 και έκατε τα χιλιάρικα στον καρά. Βάζετε φωτιά τώρα... τις γαλοπούλες με τα χιλιάρικα. Ναι, τώρα έχει τη γαλοπούλα γαουρά, ε. Δεν τρως γαλοπούλα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Χοιρινό, τι προτιμάς για να... Όχι ρε, τρώφα και στο... Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Εναλλακτικός. Δεν κατάλαβα δηλαδή, πρέπει να πάρω δε και καλά. Ας πούμε τη μεγάλη εβδομάδα να μην τρώω αυτό γιατί η ψυχή μου θα καθαρίσει. Είσαι κανόνα να μην τρώω και χωρίς τη ρήφα και να κάνεις και κανένα τέτοιο. Άσε με επιβάλλεις εμένα τι θα φάω και πότε θα το φάω. Κουρουμπαγλά. Απαράτα με. Θα φάτε γαλοπούλα όλοι, τελειώσαμε. Δημοκρατικά πάντα μιλώντας. Με επιβάλλει εμένα να ξοδεύω τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά και να τρώω γαλοπούλα ή να τρώω αυτό. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Ο Άστ γιατί σε επιβάλλει να πάρει λεωφορείο σήμερα. Ποιο Άρης. Ο Άστ. Σε επιβάλλει να πάρει λεωφορείο. Έχει στάσει. Καλά κάνουν. Από την 6 Μάρτη μέχρι τι 9 το πρωί, δηλαδή για κανένα 10 λεπτά ακόμη. Καλά κάνουν. Δεν ζητάνε. Ναι. Για ποιο λόγο το κάνουν. Για τα εργασιακά του δικαιώματα. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να είναι και αυτοί κατοχυρωμένοι, να παίρνουν τους μισθούς όπως πρέπει να τους παίρνουν. Γιατί έχω κάτω οι φίλους οδηγούς του ΑΣΤ ναι, που είναι 3-4 μήνες ήταν απλήρωτοι. Καλά κάνουν. Μπαίνουν μέσα, τους κάνουν bullying. Τους βαράνε, τους κάνουν, τους ράνουν. Security δεν υπάρχει. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, άλλος έχει να πληθεί μια εβδομάδα. Εγώ αν ήμουν αδειός, θέλω κατέβα κάτω ρε κουφάλα. Κάτω όπως είσαι. Θα μυρίζω εγώ τη μασχαλίλα σου να πούμε. Τεστ μυρωδιάς δηλαδή. Τεστ μυρωδιάς. Θα υπάρχει ένα από πάνω στην πόρτα. Φωτοκύτταρο. Ένα φωτοκύτταρο που θα ξέρει πότε πλήθηκε τελευταία φορά. Μπαίνει ο άλλος με τη μασκάλη, τη βρώμικη. Μπορώ εγώ με την πόχα τη δικιά σου, και εγώ κάνω δύο φορές τη μέρα μπάνιο, να βρωμάει μασκάλη και να μπει στο λεωφορείο. Απαράδεκτος. Από τα 18 μου μέχρι τα 30 μου που έπαιρνα λεωφορείο, το τι ξύλο έχω παίξει στα λεωφορεία δεν μπορεί να φανταστεί. Για τις μυρωδιές, σταμάτα. Τι μυρωδιές, τι επί. Τι σπάμα. Α σου πούνε ιστορίες μεγάλες.
Στα νιάτα μου. Τώρα, τώρα δεν τσαχώνουμε. Πάμε μόνο στα λόγια. Μόνο αν έρθει κανένα κατά πάνω μου, θα αμυνθώ. Τώρα, παιδί, έχει ρε Κώστα. Τι να πλακωθεί, ρε Κώστα τώρα. Αυτό σκέφτησε. Είμαι φρόνιμο τώρα. Στα μάξα μα επέξω τα φώτα, δεν σταματά, φαντάζομαι καν. Όχι, δεν τσακώνουμε. Δεν είσαι τέτοιο άνθρωπο. Μπα μόνο εκεί και χτυπά το ρίγκ. Με σκιώδη μάχη τώρα όμω. Σκιώδη. Μόνο σκέρι που θα πάω. Κάτι εξετάσει αυτά, κάτι ιστορίε. Τι εξετάσει. Έτσι, αφιένα κάτι κύλε, κάτι τι ιστορίε αυτά. Θα με πατήσουν κάτι τύποι να πούμε, κράτ κρούτσε να πούμε, κάτι χειροπράκτε. Ο κόκκινο γιατί σε πατάει λίγο που έχει και καλό χέρι να το πω. Ο κόκκινο έχει χέρι μόνο για να μαζεύει. Αυτή την κίνηση κάνει ο κόκκινο. Αυτή η κίνηση χρειάζεται. Στο πάτημα χρειάζεται αυτή η κίνηση. Πάντω σήμερα και χωρί ο Άστιν είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όπω επίση περιμένω να δω και πώ θα αντιδράσει ο Ιβάν Σαββίδη, αυτό που λέγαμε πριν. Περιμένω να δω ποια θα είναι η απάντηση που πάω. Γιατί όταν βγαίνει ο σημαντικότερο σύνδεσμο του θύρα 4. Εκεί θα φανεί. Και σε λέει την εθνική. Εκεί θα φανεί άμα έχει άντερα ο Σαββίδη. Άμα πει ο Σαββίδη κάνει πίσω, το χάσει το παιχνίδι. Εγώ συμφωνώ με τη θύρα 4. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ. Αλλά αν ο Σαββίδη μασίσει, το χάσει το παιχνίδι. Θα μασίσει, λε. 100%. Θα μασίσει. Θα μασίσει, ναι. Στου συνδικαλιστέ γενικά, στου οργανωμένου. Έχουν μια δύναμη, μαζεύονται όλοι μαζί, έχουν κοινή αυτή κτλ. Βέβαια, εγώ θα ήθελα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πολυφωνία, να δούμε και αντιδράσεις από άλλους συνδέσμους. Εάν δεν βγάλει κανένας άλλος σύνδεσμος ανακοίνωση, πάει να πει ότι συμφωνούν με τη θύρα 4. Δηλαδή, περιμένω από τους Μακεδόνες να βγάλουν άλλη ανακοίνωση. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αλλά αν βγάλει ανακοίνωση άλλη, θα σημαίνει ότι έχουμε εμφύλιο. Όχι. Εμφυλό αντιδράσεων. Όχι. Έχουμε πολυφωνία, έχουμε δημοκρατία. Πολυφωνία. Το 73 δεν ρίξατε τη Χούντα για να έχετε δημοκρατία. Έτσι, ναι. Λοιπόν, δημοκρατία είναι να ακουστεί η θύρα 4, να ακουστούν οι Μακεδόνες, να ακουστούν οι ΒΕΜ, να ακουστούν οι διάφοροι. Και στο τέλος. Να κάνουν μια ψηφοφορία του συνδέσμου και να πούμε, είμαστε 50 σύνδεσμοι. 100, 80. Ναι. Τι θέλουμε, την εθνική, ναι ή όχι. Να ψηφίσουμε οι 80. Αν 41 θέλουν την εθνική, να περάσει η πλειοψηφία. Αυτό δεν θέλανε τότε που ρίξανε την Χούντα. Σωστό. Εκλογές δεν θέλανε. Μαζί σου, ναι. Εκλογές δεν θέλανε. Αυτό πρέπει να μάθουν λοιπόν επί κομμουνισμού τη δημοκρατία. Αυτό θα πει η δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι να έρχομαι να δέρνω εγώ 10 άτομα έναν. Ούτε δημοκρατία είναι να βγάλω εγώ μια ανακοίνωση ενώ οι άλλοι σύνδεσμοι, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι λένε. Εάν επαναλαμβάνω όμως, οι άλλοι σύνδεσμοι δεν μιλήσουν, δεν βγάλουν ανακοίνωση, αντίθετη, πάει να πει ότι συμφωνούμε με τη 4. Άρα πει δηλαδή συμφωνία λε. Ναι, εγώ δεν τη θέλω την εθνική εδώ. Συμφωνώ. Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή με τους θύρα 4 συμφωνώ. Άσχετα αν ο Σαββίδης που είναι εθνική ομάδα, ναι, έχει πάρει όλες τις σαβούρες του στον ΠΑΟΚ και επειδή παίξαν εθνική ομάδα και έβγαινε πέμπτος και τέταρτος μέχρι να πάρει χαμπάρι μετά από 6 χρόνια ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πήρε όλες τις σαβούρες, όλους τους καμένους, μίνιδες, διόλιδες, τζαβέλες, όλοι τους παραβατικούς, τους αργούς κτλ. Στην εθνική ομάδα, έφερε και το Ζαγοράκι εκεί κτλ. Τέλος πάντων, την πήρε χαμπάρι η εθνική ομάδα. Είναι μια απάτη. Μια ποδοσφαιρική απάτη. Με άγγελο όμως. Και ο άγγελος τι είναι. Βάζει Βάλερ. Απάτη ο άγγελος. Δεν είναι απάτη, αλλά εντάξει. Μου βγάλε τον Μήτρογλου για να βάλει τον Κουλούρι. Δεν του έβαλε και του δυο. Έβαλε τον Καρέλη και παίξει 25 λεπτά. Έβαλε τον Καρέλη σέντερφορ. Τώρα ο Καρέλης είναι για να σέρνει το αλέτρι να πούμε. Άσχετα. Ναι, αλλά στη φωτογραφία έβγαινε και να σπρώχνει τη φαγάνα ο Καρέλης. Ναι, έσπρωχνε τη φαγάνα ο Καρέλης όταν παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ. Φωτογραφία είναι σταθερή. Δεν ξέρουμε αν κουνήθηκε η φαγάνα. Μην κουνήθηκε ο Καρέλης είναι το θέμα. Εντάξει, τώρα από επιθετικούς πάντως, γιατί ήταν προχθές βγήκε και ο μπαμπάς του Βέλιου εδώ στο Μετρόπολης, τα είπε για το γιο του, παρεξηγήθηκε και ο Βέλιου. Τι παρεξηγήσε, ρε Βέλιου. Με μένα. Με σένα, γιατί, και με σένα παρεξηγήθηκε. Και ο θείος του Κουλούρη, με μένα. Γιατί παρεξηγήθηκε, γιατί είπες ψέματα. Εν πάση περιπτώσει για το Βέλιο, έχεις γυρίσει όλη την Ευρώπη, κάπου στέργεσαι, παίξε μπάλα. Δηλαδή, είχε στην Ελλάδα πίσω φτάνει. Να βγάλετε την κτηνία τροπουρούφηξε του Βέλιου τον προστάτη ο Μπούζος. Συνέντευξη και άστο μπαμπά του Βέλιου. Μπαμπά του Βέλιου. Να είναι καλά ο άνθρωπο. Καλά τα λέει και τον θυμάμαι και σαν παίκτη. Εγώ ήταν καλό. Και εγώ άμα είχα παιδί τα ίδια θα έλεγα. Και εγώ άμα είχα παιδί. Απλά είπα εγώ ότι το Βέλιο λόγω των προσόντων που είχε πίστευα ότι θα έκανε λίγο καλύτερη καριέρα. Τον πίστευα δηλαδή για μεγάλο striker. Έχει περισσότερο Βέλιο. Δεν το συζητάμε. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Ναι. Αλλά και δεν, και δεν κάνει κακή ζωή. Κάνει καλή ζωή. Κάνει καλή ζωή, αλλά η ξανθιά του ρούφησε τον προστάτη. Άμα σε αυτή την ηλικία ρε Κώστα, πότε τα κάνω, στα 45. Ναι, είπαμε, αλλά όχι. Για το Θεό. Του άλλαξα πετρέλαια να πούμε. Έτσι θέλει. Μερακλείδικα πράγματα θέλει, αλλά γι' αυτό δεν παίζει μπάλα. Βέβαια, άλλο. Στην ηλικία του τουλάχιστον ο Σταφυλίδης που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Σταφυλίδης είναι από του έξυπνου πόντιου που έχω γνωρίσει. Έξυπνου πόντιου. Ναι. Ο πόντιο είναι 30% πανέξυπνο και 70% βλάξ. Ο Πόντιος. Ναι, ο Πόντιος είναι 30% σου κάνει τη δουλειά επικοινωνιακός, καπάτσος και τα λοιπά και 70% είναι βλάκας. 30% είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα σου δώσει την ψυχή του και 70% είναι κατόψυχος. Έτσι κατάλαβα εγώ σε αυτή τη ζωή. Τώρα πήραν προχθές στον Μπούζο και φωνάζαν οι Πόντιοι.
Την άλλη φορά παίρνω τον Μπούζο, φωνάζουν οι κριτικοί. Τις προάλλες φωνάζουν οι ξαδιώτες. Μου λέει τι να κάνω, διευθυντής μου δεν ήθελε να γίνει. Με γελούσε τα τώρα. Λούσε τα τώρα. Διευθυντής δεν ήθελε να γίνει, του λέω. Αυτή είναι η δουλειά διευθυντή. Wow. Ναι. Μεγάλος ψήστης όμως. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν υπάρχει. Όχι, μπορεί να σε φέρει εκεί που βγαίνει κάποιος για να κράξει, ξαφνικά στο τέλος να φιλιούνται στο στόμα. Δεν το ξέρεις αυτό πουθενά. Πούλιος είναι ταλέντο. Αυτό δεν είναι. Πραγματικά είναι ταλέντο. Είναι ταλέντο. Μεγάλη, ναι. Από τα μεγάλα. Τώρα για παίκτες επίσης, ναι. Για την εθνική τώρα ναι. Που. Ναι, 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 ναι. Την εθνική του κέντρου. Θέλω να δω πώς θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτούς τους μπουχαλάκιδες και τους κουρμπέλιδες αυτή την εθνική Ελλάδος. Πώς θα γίνει αυτό. Έχει άλλους. Που δεν έχει ένα χαφ. Ναι, έχει άλλους. Δεν γίνεται να μην έχουμε βγάλει ένα χαφ. Ένα καραγούνι, ένα μπασινά. Ένα παίκτη στα χαφ να παίξει. Ένα ζαγοράκι δεν βγάλαμε. Ένα ζαγοράκι. Ένα εργάτη με μυαλό. Σαν το σαγοράκι. Ένα εργάτη με μυαλό. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά. Αυτό είναι το άσχημο. Δεν υπάρχουν παίκτες. Δηλαδή να πεις να πάρει την ομάδα στην πλάτη. Ποιος θα πάρει την ομάδα. Καλά να πάθει. Ο Ζέκα να πάρει την ομάδα. Όταν όλοι θέλετε ξένους ποδοσφαιριστές, τα σωματεία για να κορομάνει μάνατζερ και να γίνονται υπερτιμολογήσεις όπως ακούγεται, εγώ δεν υιοθετώ. Λοιπόν δεν συμφέρει ο Έλληνας. Θέλετε και εθνική ομάδα. Θέλετε και προπονητή μεγάλο στην εθνική ομάδα. Πολλά δεν θέλετε. Είδαμε και του Έλληνες. Πολλά θέλετε, Έλληνες. Πολλά θέλετε. Ο Άρης ναι. με Έλληνες, με Νταμαρλή και με Οικονομόπουλο και με τέτοιο έπεσε την άλλη φορά. Προσπαθούσε να σώσει την παρτίδα. Ναι. Ο Μιχαλίτσας, ο οποίος κάνει 450 γύρους έξω, είναι πιο φίτη από μένα και από σένα μαζί. Λοιπόν, και προσπαθούσε να σώσει την παρτίδα με τον Νταμαρλή από την Χαλκιδική. Με Έλληνες. Οι Έλληνες είναι αυτοί. Η ταλαιπώρια του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι πάρε 10 Αργεντινούς. Μπορεί να πάρει 10 Αργεντινούς. Να τελειώνουμε. Μη θέλετε εθνική με τα ομάδα. Κάντε τους Αργεντίνους Έλληνες, παντρέψτε τους με Ελληνίδες. Εξάλλου έχουν μπασταρδευτεί οι λαοί. Μαύρος με ξανθιά, Εβραίος με χριστιανοί. Έχει, η γη έγινε μια πατρίδα, να πούμε. Είμαστε χωρίς σύνορα. Χωρίς σύνορα. Χαλάρα πολύ, πώς το λες. Και επαναλαμβάνω, είμαστε κάτι γηγείς. Μπράβο. Και επαναλαμβάνω, όταν κάνετε απεργία, θα σέβεστε και αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν απεργία. Όταν κάνετε αποχή, θα σέβεστε και αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν αποχή. Αλλιώς είστε φασίστες. Είστε φασίστες, είτε είστε με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΚ, με οποιοδήποτε κόμμα και με οποιαδήποτε ιδεολογία. Ιδεολογικά είστε φασισταριά. Αυτό σας λέω, είτε είστε σε επιχείρηση είτε σε σχολείο. Άμα απαγορέψει εμένα που δεν γουστάρω να κάνω αποχή, να χάσω το μάθημά μου. Οκ, okay, boys and girls. Πάμε. Ανακάλυψε τη Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα, Κωστή. Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε έναν απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια, η Wind Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόραση στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχει ανεπανάληπτο περιεχόμενο στην τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies. Αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και TuneIn, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto. Δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, VLC Player και Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητες της καθώς και μοναδικές προσφορές στο wind.gr/vision στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind που βρίσκεται κοντά σου. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε τόσο λίγο. Επανήλθαμε Μετρόπολη 95 και 5 Κωστή Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος, Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση του ήχου. Να δώσω μια καλησπέρα και στον Νίκο τον Κουλιανό, ο οποίος ετοιμάζεται για αεροδρόμιο και μου λέει: υπάρχει μόνο η Μέτροσπορ έξω, Μιχάλη. Πες στον κόσμο να βγει κανονικά να αρπάξει τη Μέτροσπορ, να ενημερωθεί για τα πάντα. Είναι γνωστό άλλωστε. Οι εφημερίδες στην Αθήνα δεν έχουν εκδοθεί, καμία αθηναϊκή εφημερίδα. Η ΜΗ όμως είναι έξω και σας περιμένει να διαβάσετε, να πάρετε όλη την επικαιρότητα τόσο για τον ΠΑΟ και τις μεταγραφικές κινήσεις που ετοιμάζει, όσο και για τον Άρη, για τον σχεδιασμό που πρόκειται να γίνει για τον Ιανουάριο, αλλά και για την επιστροφή Ηλία Θεοδωρίδη για τον Ηρακλή, ο οποίος έφυγε ο Μυροφόρηδης και νομίζω αλωνίζει Κώστα. Δεν μπορεί δύο τέτοιοι τύποι να είναι στην ίδια ομάδα. Δεν μπορεί. Πώς θα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή ο ένας ήταν ή ο άλλος. Γι' αυτό και έπεσε. Ένας από τους δύο, μα ήταν το καπέλωμα σίγουρο για κάποιους λόγους, να πούμε, οι οποίους δεν τους λένε. Εντάξει, οι παλέμακοι του Ηρακλή, οι Κατσιαμπίδες και οι υπόλοιποι δεν γουστάραν το Μυροφορίδη. Φέραν από την άλλη μεριά τον Άλωνα. Δεν μπορεί δύο τύποι, ας πούμε, τη μια 6-1, την άλλη 4-3-2 μαζί να είναι. Ένας θα είναι. Ένας θα το κάνει το κουμάντο, σωστό. Το κουμάντο το κάνει ένας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας μιλάει. Μια 6-1, την άλλη 4-3, δυο μαζί γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Ναι, και κάνε ένα ερώτημα. Αν θα πρέπει, τι πρέπει να βάλει ο ΠΑΟΚ σήμερα στην εντεκάδα του.
Εγώ τα είπα. Να πουλήσει, δηλαδή θέλουμε να πουλήσει να κάτι παίκτες. Να προστατεύσει παίκτες. Πρέπει να παίξει ο Βιερίνια. Για μένα υπουδενή λόγο. Όχι. Να κρατηθεί για το πρωτάθλημα, να κρατηθεί για τη Λαμία. Η Λαμία το θέλει περισσότερο το Βιερίνια παρά. Και μπορεί να κάνει και μεγαλύτερη ζημιά στη Λαμία. Τι αν τον κάνει το Βιερίνια, το βάλει, από τον πουλήσει 33 χρονών, 34 του χρόνου το Βιερίνια. Έχετε τρελαθεί με το Βιερίνια. Όποιο βάλει το Βιερίνια αύριο είναι βλάξ. Λοιπόν, ένα αυτό. Και το άλλο είναι με τι καταλήψει. Τι είναι αυτό, έχει δίκιο αυτό. Προ τα πει, μου κάνει κατάληψη. Καλά κάνει. Καλά διαμαρτύρεσαι γιατί. Εγώ γιατί να μην μπορώ να κάνω μάθημα. Εγώ θέλω να κάνω μάθημα. Ή γιατί να μην κάνει κατάληψη για πράγματα σοβαρά που υπάρχουν. Όχι, όχι. Αυτό το βγάζω. Για μένα, ναι. Το βγάζω από την κόντρα αυτό. Ναι. Από την ατζέντα. Το βγάζω. Αλλά λέω το εξή. Κάνω την απεργία του Μετρόπολη. Ναι. Για παράδειγμα. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Μου τα απαγορεύει. Είσαι φασίστα. Αμα πλήττονται τα δικαιώματα των συνεργατών σου. Δεν πρέπει να και εσύ να συνταχθείς αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ μπορώ να είμαι ρουφιάνος του αφεντικού. Μπορώ να είμαι ρουφιάνος του καπιταλισμού. Μπορεί να είμαι χιλιάδιο. Μου τα απαγορεύεις. Ναι, στο απαγορεύω. Είσαι φασίστα. Ναι, στο απαγορεύω. Πρέπει είσαι φασίστα. Και εσύ απ' έξω. Και εσύ θα γίνει ένα μπλοκ. Καλό, θα πιαστούμε όλοι χέρι. Θα κάνουμε απεργία και κλείνω την πόρτα. Ναι. Θα κάνεις απεργία και θα περάσω από την πόρτα επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω απεργία. Ή εγώ δεν θέλω να κάνω κατάληψη. Φασισμός. Πάμε. 23, 10, 90, 90, 90. Οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Ο Θανάσης Καζαμπάκας είναι πανέτοιμος. Δύο λεπτά ο καθένας. Να καλησπερίσουμε τον πρώτο, να καλημερίσουμε μάλλον. Δύο λεπτά ο καθένας. Πάμε. Γιατί το παρασέρνουμε το θέμα. Ορίστε, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη. Μανούλα, μανούλα. Φέρετε μας στο γήπεδο να μην φωνάξουμε, μανούλα μου. Να βάλουμε φανέλα τον υπουργό. Χάρηκα που σ' ακούω το πρωί, Μιχαλάρα μου. Είσαι καιρός, όλα καλά. Όλα καλά, Μιχαλάρα μου. Λοιπόν, Κώστα, είπες κάτι στο Καραϊσκάκη να πάει η Εθνική. Ναι, γιατί εκεί το χρυσαυγίτικο στοιχείο είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ πιο πολύ. Κώστα, είναι πάσοκο χρυσαυγίτες αυτοί. Παλιοί πασοξίδες που το γύρισαν στο πατριωτικό γιατί δεν έχουν να κλέψουν άλλα λεφτά από το κράτος. Καλή διασταύρωση είναι αυτή, πάσοκο χρυσαυγίτες. Καλή διασταύρωση. Πάσοκο χρυσαυγίτες είναι σαν τον Μπούκουρα που έκλαιγε και μετά μόλις άρπαζε τις μάπες. Εκεί πέρα είμαι πασόκο εγώ, έλεγε. Είμαι πασόκο εγώ. Κατάλαβες, θα πάνε εκεί, Κώστα μου, τώρα που πήρας η μαμά τους και ο μπαμπά τους, του γύρισαν όλοι φτωχοπατριωτισμό τώρα. Να σηκωθώ να φύγω, εγώ πάω ξέρεις δεν είμαι. Κοίταξε ο Αλφα με τον Κοντομινά που την γλίτωσε με τα εκατομμύρια, τη στήριγμα κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε το άλλο τον Κομενάκι εκεί πέρα, τη Σοφού να πούμε. Μέρισμα 720 εκατομμύρια σε 1,4 εκατομμύρια φτωχούς. Τζάμπα πράγμα. Τζάμπα πράγμα. Ο Κοντομινάς, κατάλαβες. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Και ο μόνος λόγος για να γίνει κατάληψη. Βερίκε, Magic Life κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βερίκε. Μπράβο. Το βλέπεις στον ποντικό μου. Κουρμπαγλά. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ο μόνος λόγος για να γίνει κατάληψη είναι ένας. Δεν υπάρχει πρασόπιτα στο Κυλικείο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ ως πρόεδρος 15 μελούς. Είναι χοντρό αυτό, έχεις δίκιο. Είναι πρόβλημα. Είμαι πρόεδρος 15 μελούς. Είχαμε τυρόπιτα χωρίς τυρί και πορτοκαλάδα νεαιρωμένη. Χωρίς πορτοκαλί. Αυτό σηκώνει μανούρα. Σηκώνει μανούρα αυτό. Να το και το λέγανε Σωτήρη Χριστόπουλο. Αυτό είναι το Κυλικείο. Μιλάμε για έσχος. Χρήστο Σωτηρακόπουλο τον έλεγα. Κάτσε καλά. Μόλι την τυρόπιτα. Σωτήρη Χριστόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο εμπρός. Καλημέρα. Σωτηράκι, τι ωραίο παιδί. Έλα, καλημέρα. Χαίρετε τρομερός Χριστόπουλος. Σωτήρης Χριστόπουλος. Να λέει καλά. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Όπα, πλακώσαμε έξι Μελισανίδη. Το 70%. Μελισανίδη. Στείλε ένα άτομο από κάτω από την Αθήνα να πάει εκεί στην Καστοριά του Νερμίση, ρε. Πολύ καρίζει, ρε. Πολύ καρίζει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, κι εμείς έχουμε φωνή, ρε. Πολύ φωνή. Κι εμείς έχουμε φωνή, ρε. Βγαίνει στα ράδια, καρίζει. Κάτσε, ρε. Βγαίνει και στην παρέα και στο κουστάκι μου. Αγόρι μου, γλυκό μου αγόρι. Για κάνε λίγο το Μελισανίδη. Κουστάκι μου. Ποιο το ανακατόρο, τον Καστοριανό. Ναι! Σ' αγαπώ, σε τιμάω, σε σέβομαι! Αγόρι! Σου κάνω και κριτική! Άρα κοστούμα, αγόρι! Θέλω να με κάνεις τον Μπόκο! Πώς τον έκανε προχθές και τον έκανε! Μπόκο, τα Εδώ Τεταλονίκη, κατάλα του καλά! Τα πάμε τίποτα του Ολυμπιακού! Πού τι είσαι! Φύγε! Καλημέρα! Καλημέρα στον επόμενο, καλημέρα! Πάμε, ναι! Ναι! Χαίρομαι που προκαλώ γέλοντα στο ακροατήριο! Καλώς τον! Οχ! Νάτος! Χαίρομαι ιδιαίτερα που προκαλώ γέλοντα στο ακροατήριο! Μελισανίδη! Τράβο πήρε κανένα σουσάμι εκεί στη θέμη, ρε! Τι έγινε, στηρίζετε το Μελισανίδη και κάνετε το γήπεδο γης μαδιά μου! Τι η original, τι έγινε, διασπάστηκε να πούμε. Ζέστανε τώρα. Σταμάτα λίγο ρε λογοδιάρια. Σύρο φρενάκια. Εγώ. Εσύ ποιος, εγώ πρωί. Α,
Λέγε. Πήρα τηλέφωνο για να πει εσύ ή για να πω εγώ. Ναι. Έλεος μαζί. Ακούστε να δείτε. Οχ. Δεν ξέρω αν όταν γεννηθήκατε οι πατεράδες σας κερνούσαν στο καφενείο επειδή κάναν γιο. Εδώ στην Καστοριά, το ακριτικό χωριό που μεγάλωσα, μου μάθανε ότι αυτός που φοράει παντελόνια τα σέβεται και τα τιμάει, ότι αγαπάει δεν το σκοτώνει. Με πρώτο και καλύτερο το Μελισσανίδη. Μελισσανίδη. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, τι κάνετε ρε. Τι κάνετε ρε στην ΑΕΚ, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Ρε φοράτε παντελόνια εσείς ρε, είστε άντρες. Όχι, τούμπα το μπιστέκι, τούμπα. Φοράς ένα full face. Βγάλε το full face και πες το όνομα το επώνυμό σου ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο ξεφτυλισμένε. Ήταν μαμά ο Παοξής πέρυσι, ε. Εσύ τι είσαι τώρα ρε. Ερώτηση, ερώτηση. Όταν έμπαινε με τον Πανθρακικό μέσα και έπεφτει άκ με το full face, τότε όμως δεν έλεγε κανείς βγάλε το full face. Έλεγε πάμε στη Γάμα Εθνική, ο Μαυρουδής Μπουγαίδης ήταν πεσμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το λιπόδημο. Αυτά τότε δεν υπήρχανε. Αφού τα είχε κοιμιάσει με το Μελισσανίδη τότε ρε Σαρό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν με παρακολουθείς, δεν με ακούς συνήθως για να ξέρεις τι έχω πει. Σε παρακολουθώ ανελέητα, σταμάτητα. Θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Σχολίασες στο Λιβάγια. Ναι. Ο Λιβάγια χθες σου λέει θα παίζεις κάτι ενδιάμεσα σε αριστερός εσωτερικός μέσος, αριστερό εξτρέμ, αριστερό μπακ και δεκάρι. Δεν ήξερε τι να παίξει ο Λιβάγια. Εγκεφαλικό. Ο Λιβάγια τη θέση του είναι όσα μέτρα κάνει ο αντίπαλος στόπερ. Ούτε ένα παραπάνω. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τελευταίο. Ο Βερίγκιος, πώς είναι αυτή τη σοφούρε. Τσιμψιλή, σταματίνα. Τσιμψιλή με το ψεύτικο χαμόγελο σαν τον Μπούζο και τον άλλο τον Παπανότα που τον έκανε μαύρο στο ξύλο Ίβιτς. Κάνουνε magic life στο ΣΥΡΙΖΑ. 250.000 κρινοτρόφιλα να πάρουν λεφτά ΣΥΡΙΖΑ. Αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κοντομινάς τη γλίτωσε. Φύγε. Επόμενος. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δημοσιογραφάκια της Αθήνας, απεργείτε ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Θα ξεφύγω λίγο από τα αθλητικά, αλλά επειδή ακούγεται συνέχεια αυτό τον τελευταίο καιρό περί φασισμού, εάν πεις κάτι που είσαι αντίθετος με τους παρόντες... Τι με νοιάζει εμένα ρε, πάνε να πούνε ό,τι θέλουν. Άκου Κωστά. Ναι. Είσαι φασίστας. Και το δεκανίκι τους τι είναι, ξέρετε, που κρατεί από τη συγκυβέρνηση 4 χρόνια. Για να ακούμε. Δεν είναι αυτός. Ο Καμένος. Τι είναι ο Καμένος. Δημοκράτης. Δημοκράτης. Τι είναι. Δημοκρατικός. Πολύ. Τώρα είναι δημοκρατικός. Δεξιός δεξιότατος. Αλλά του αρέσει η σαλάτα η χωριάτη, αλλά το χωριάτη δεν το θέλει. Εσύ τι θα έκανες. Τι θα έκανα. Ναι. Ναι, αλλά δεν θα έλεγα κι αυτά. Το κοινό συμφέρον, φίλε. Δηλαδή φασίστας και δεν ρωτάει τι ψηφίζουμε, αλλά υποστηρίζουμε την πατρίδα μας, τον άλλο. Είμαστε φασίστες. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Το να υποστηρίζεις, αυτό που υποστηρίζεις είναι σωστό. Εγώ λέω ότι στην κατάληψη θα πρέπει να αφήσουν και αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν κατάληψη. Ναι, εκεί... εντάξει, αυτό. Αυτό θα πει η δημοκρατία. Αυτό ακριβώς. Και ένα άλλο Κωστάκι, βεβαίως. Ναι. Μήπως ξέρει ότι ακόμα στα δόντια του έχει του πατακού φαγιά από αυτά που έπαιρνε ο μπαμπάς του. Μη. Του θυμίζει τον Νικολάκη. Μιλάτε για τον κύριο. Για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ότι ο πατέρας του έκανε δουλειές με τη Χούντα γιατί ήταν συγγενής με τον κύριο Πατακό. Με τον συγχωρεμένο τον Πατακό. Λοιπόν, τότε πού είναι ο φασισμός και πού είναι η δημοκρατία. Δεν υπάρχουν στη γη ιδέες, υπάρχουν χρήματα, υπάρχει μαρμίτα. Ναι, αλλά μην τους κατηγορούμε. Όλα είναι μαρμίτα. Και θα τους αναψηφίσει ο κόσμος. Ξανά θα πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές. Άμα πάρουν επιδόματα και τέτοια. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε στον επόμενο. Ψηφίζω για το καλό της πατρίδας. Τζαλάτος μαλάτος. Ρε Σιντουλό. Δεν θα πάρεις ένα πόντο. Δεν μιλάμε εμείς. Ναι, καλημέρα. Ναι. Εσείς είστε. Πες θα σε διορίσω, θα σε βάλω στο δημόσιο, θα έχω το δήμαρχο φίλο να βάλεις κανένα ψήφο. Α, στα μακεδονικά δεν παίρνεις ψήφο με τίποτα. Λέγε φίλε, ναι. 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 Άντε, για ναι. Εμπρός. Στον επα... Ω, την εκλεκτή κυρία. Πέσανε πέντε γραμμές. Εκλεκτή αδυνάτησες πολύ, σύνταξε στην τηλεόραση με τον... Πώς θα λένε τα συνέα, κύριο, τον Αστρομπάλη. Τον Αλέφαντο. Ναι. Δεν αδυνάτησα πολύ, αδυνάτησα λίγο, αλλά τράβηξα την κάμερα πιο πίσω. Αδυνάτησα αρκετά, ναι. Αλλά θέλω κι άλλο ακόμα. Ναι. Αδυνατήσεις. Έκοψα το ψωμί και τα αναψυκτικά, γι' αυτό αδυνάτησα. Η ίδια προπόνηση. Χωρίς ψωμί δεν γίνεται, Κωστά. Το πάχος είναι καλό.
Εγώ την ντομάτα που έτρωγα χθες, ας πούμε, στο Βαρσαλινό, λέει να βουτήξουμε. Λέω, όχι, πήρα το ζουμί και το ήπια με το πιάτο. Τραβιέται αυτό. Ναι. Για παπάρα όμως χρειάζεται λίγο ψωμί, Κώστα, να ξέρεις. Παπάρα έτρωγαν οι παππούδες μας. Για πες μας, κυρία Δώρα μας. Για πες μας. Ναι. Τι να πω. Ό,τι θες, τι. Πώς είμαι. Ναι. Είσαι καλά, κυρία Δώρα μου. Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Από τις 6 έτσι και σταθερά, έπιασε το γαλλικό στο πρωί τις 6 ναι, ναι, και τώρα ελληνικό. Παλιά όταν ήσουν όχι, λίγο. Δεν είναι και ακόμα, περιμένω να φύγει μια γειτόνισσα. Κουτσομπολέψτε λίγο. Τι λέτε με τη γειτόνισσα, ποιο είναι το περιεχόμενο της κουβέντας που. Είμαστε από μικρές μαζί, πιο μεγάλη μπορώ, σε άλλες πεθάνε. Είναι χείρα και οι άλλοι. Δεν θέλω. Και κάνουμε παρέα από μικρά παιδιά. Όχι, λέω, η άλλη κυρία, λέω, είναι χείρα κι αυτή. Όχι, έχει άντρα. Έχει ακόμα άντρα, ε. Δεν το κατάφερα. Οι άντρες τους είναι... Για τους αδερφείς και τους άλλους. Δεν την κατάφερα, δεν το κατάφερα. Δεν το συρτάρωσε ακόμα τον άλλον. Δεν το τσιμέντωσε, ναι. Ναι. Για πες, τι λέτε, τι λέτε. Μιλάμε, τι θα μαγειρέψω, τι θα κάνω, εγώ δεν μαγειρέψω. Τις νύφες σας τις κατηγορείτε, λέτε ότι είναι οι δείξιες, οι μπήξιες. Λίξαν το γιο. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Μπράβο. Πάντα τα καλύτερα λόγια λέμε για όλους. Καλός άνθρωπος. Βλέπουμε που κατηγορείς η Ελλάδα και στεναχωριόμαστε. Και όχι για εμάς, για τα εγγόνια μας. Μπράβο, με ενδιαφέρει που είσαι, σκέφτεσαι τα εγγόνια. Δεν είσαι δηλαδή μόνο τον εαυτό σου. Πάρα πολύ, όχι μόνο τα δικά μου, όλου του κόσμου. Είσαι... Και όλοι πολύ τη σκέπτονται. Καλός άνθρωπος, βέβαια. Κυρία Δώρα μου, να είσαι καλά. Καλός άνθρωπος. Καλημέρα με την Νίκη. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ μιλάω έτσι. Πείτε μας ρε, τι 11 πρέπει να κατεβάσει ο ΠΑΟΚ αύριο ρε. Θα έλεγε τον Μπρίγιοβιτς μέσα και τον Βιερίνια και να σέρνονται στη Λαμία. Κορόιδα, θα πάω στην Τζέρση, λέει ο Κουλιανός, με το ταγάρι στην πλάτη. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τον Μισελ Πλατινί, γίνεται. Έλα εδώ είμαι, ναι, πες τα όλα. Τι Μισελ Πλατινί. Έλα ρε πατριώτη μου. Έλα πατριώτη, έλα. Πατριώτη, ναι. Τα πορόγενες. Λέω πολλά, λέω λίγα, αλλά... Σεραίος είναι. Ναι. Κολόβλαχος. Ναι. 99,5 τα 100, ναι, ο Μισελ Πλατινί και ο Κώστας, ναι, λένε τις καλύτερες αλήθειες. Κλειστό ράδιο, ρε. Και λέει το άλλο, ναι. Άμα αγγίξω ένα κουμπί, κάηκε. Δεν θα σας βρω καθόλου. Μετά τι γίνεται. Αυτό που είπα, ας πούμε. Πάρε άλλο ράδιο, πάρε ψηφιακό, μην έχεις τα αναλογικά εκεί με τα κουμπιά. Όχι, ρε, καμιά σχέση δεν έχουμε. Λοιπόν, έχετε κυρίω δίκιο. Δεν θέλω να ευλογήσω τίποτα. Πραγματικά δεν θέλω να ακούω και τίποτα. Βαρέθηκα όλον τον κόσμο. Του βαρέθηκες. Αν θα μπορέσω καμιά φορά. Ναι. Αν θα μπορέσω, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Και σας έλεγα πολλά πράγματα, θα καταλαβαίνετε και τότε θα σας έλεγα δεν σας ξαναπαίρνω άλλο τηλέφωνο, μόνο θέλω να σας ακούω. Ένα ψιλοκεφαλικό πρέπει να το έχεις πάθει πάντως μια φορά, ε. Σιγά. Εντάξει. Ναι. Τίποτα, όχι, όχι. Okay. Όχι. Ψιλό εγκεφαλικό με έχει πιάσει. Ναι. Γιατί, για την πατρίδα μου, άμα θα μαθαίνατε πράγματα, ναι. Έφτασες... Θα σας έλεγα ότι... Πόσο χρονών είσαι, γλυκέ μου άνθρωπε. Περίμενε, δεν είναι τα χρόνια, δεν είναι τα χρόνια. Είναι το θέμα της ξάπλας που ακούγεται τη φωνή έτσι. Πόσο χρονών είσαι, λέω. Θα είχα πέσει από τη σιδεροκά σου το... πάνω το βράχο κάτω και θα το είχα κάνει. Φύγε. Επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Τι εκεί υποστηρίζω την πατρίδα. Δηλαδή, για το Θεό, να είμαστε κάπου ανθρώποι. Ναι, καλημέρα. 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 Καλώς τον. Μπράβο ρε αυτό που λέγεις πλάκα. Από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ βρίσκεσαι στο Ταχιάο και τον Ταχιάο βρίσκεσαι στο Λονδίνο. Δηλαδή απίστευτα. Πού το ξεθάψανε ρε φίλε. Πού το ξεθάψανε αυτό στο Ταχιάο. Τι το... Ακούσει κάποιος ταξιτζής Ταχιάο ή τριαντάρης θα πει τι είναι ταχύ με το καινούργιο είναι αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα που το ξεθάψανε αυτό ρε φίλε. Δεν βολεύει και κάνω σύστημα με το όνομά του παιδί μου. Βαρύς. Δύσκολο έτσι. Καλός άνθρωπος το θυμάμαι εγώ αλλά... Δηλαδή είναι 20 χρόνια αδρανής, ναι. Αλλά αδράει αυτό. Αδρανής. Ναι, ξεπερασμένη ίσως. Σκάνδαλο δεν έκανε, σεξ δεν ακούστηκε να κάνει, κλεψιά δεν έχει κάνει, αλητεία δεν έχει κάνει. Τι τον βγάζουν, έναν άνθρωπο. Μηδέν στο πιλίκο, έναν άνθρωπο που δεν είναι απατεώνας. Ένας άνθρωπος που δεν είναι απατεώνας, γιατί τον βγάζει μια δημοκρατία. Μα είναι ανόητοι, είναι βλάκες, είναι ηλίθιοι. Και πρόσεξε, έχει να αναλάβει μετά του Μπουτάρη, έτσι. Δεν είναι και πανικός θα γίνει στο δημοσίο. Τέλος πάντων. Να πούμε λίγο για το Λονδίνο. Βέβαια. Hey. Λοιπόν, νομίζω μια διάδα μπροστά Βρίζας Σαλπικίδης είναι καλή. Ναι. Ειδικά ο Βρίζας είναι τώρα. Τα μάμινο Βρίζας.
Φίλε Αγκόμ, Ουάρντα, εντάξει, Λιμιός που μπορεί και τα δύο μάτς. Βάλε το Βέρμπλουμ εκεί να, τον, να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, να πούμε. Γιατί πολύ μας το διαφημίζει. Χατσερίδη θέλω, γιατί μπορεί να παίξει. Χατσερίδη, Τόσκα, Κίτσιου, αλλά δεν τον πήρε τον Κίτσιου. Ούτε τον Μαλεζά. Βρε, τι θες τώρα. Βάλε τρία στόπερ, δύο μπακ, τρία χαφ, έναν επιθετικό. Πάρε και χάσε ένα 0, μισό 0, 2-0. Γύρνα πίσω, τράβα ένα διπλό στην Λαμία. Ούτε θα θυμάται κανείς την Τζέλση. Βλάχο Παοξή, τώρα θες και Λονδίνο να πούμε. Έτσι, αν σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, όπως μερικές φορές μου αρέσει όπως σκέφτεστε, υπάρχει περίπτωση να φύγει ο ΠΑΟΚ με το διπλό με άλλους λόγους, για άλλους λόγους. Α, για εννοείς για στοιχηματικούς παραδείγματος. Να στήσει η Τσέλσι το μάτς δηλαδή λες. Όχι Τσέλσι, 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 ο μπορεί να κάνει το κονέ, μπορεί να κάνει την επικοινωνία. Έχει χάσει από την Τότεναμ, έχει χάσει τώρα από την Τότεναμ και στην Αγγλία είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεύτερο, δηλαδή, όμποε, δεύτερο μπλουκουμέα, μα κάνει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κατάλαβες, οπότε το βλέπω δύσκολο. Εγώ το βλέπω το μας δύσκολο, γιατί εδώ έρθαν με τους βασικούς και κάνανε βιολογικό rotation. Ξέρεις τι είναι το βιολογικό, βιολογικό rotation, ξέρεις τι σημαίνει. Περπατάω αντί να τρέχω. Περπατάω στο γήπεδο. Οι άλλοι που θα μπουν θα τρέχουνε, γιατί θα θέλουν να δείξουνε. Σωστό. Οπότε είναι, είναι η ζαριά, δεν ξέρεις. Τι δίνει το διπλό του ΠΑΟ. Κάνα δεκάρικο. Εκεί. Ύποπτο δεν είναι. Ξέρω εγώ. Ύποπτο είναι. Θα φανεί. Ξέρω εγώ. Θα φανεί. Άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα. Δεν πάμε σε άλλους. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ωστόσο, πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να σου πω, Κωστή, ότι είναι η ώρα να ανακαλύψεις τη Wind Vision. Την πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε έναν απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια, η Wind Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόρασης στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχεις ανεπανάληπτο περιεχόμενο στη τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και TuneIn, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto, αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, VLC Player και Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε δυνατότητες της καθώς και μοναδικές προσφορές στο win.gr Captors Vision στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Win που βρίσκεται κοντά σου. Λοιπόν, κάνει τον ουρακοτάγκο ο Βερίχιος, δείχτη προστασία στη λαϊκή κατοικία αξίας 250.000 ευρώ. Οι παροχές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη μούρη στον Άλβα, πώς την είναι αυτή την κόμμενα που τσακώθηκα μαζί. Τσιμτσιλή. Με την Τσιμτσιλή, με το ψεύτικο χαμόγελο, τα ενωμένα δόντια, τα άσπρα. ΣΥΡΙΖΑ, μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ, Βερίχιε ουρακοτάγκο! Τι κάνεις, Magic Life, το ΣΥΡΙΖΑ, ουρακοτάγκο! Ουρακοτάγκο! Πάμε. Επανήλθαμε Μετρόπολης 95 και 5. Ραπ και cool show σήμερα με Μιχάλη Σαρόπουλο και καθώς εγώ. Το κουμπαράκι μου είναι στο Λονδίνο. Λονδίνο. Κάω κουμπάρα μου το διπλό. Πάμε. Κωστή πως είσαι ναι, μπράβο. Αυτός εδώ. Ο Ζαΐρης μόνο τρώει. Ζαΐρης με καλακολόπαρο μόνο τρώει. Πίτσες. Σκέψε το Ζαΐρης κολόπαρο. Κάντε τον εικόνα ρε σύγκο. Σε παρακαλώ δηλαδή. Θα νομίζω ότι είναι ο ταβαντζής του μπαρ. Οι θαμώνες. 23-10-90-90-90 οι γραμμές είναι δικές σας. Να ζητάμε φυσικά να μας πείτε τι εντεκάδα πρέπει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ. Και εγώ έρχομαι και σε ρωτάω. Ούτε ενδιαφέρονται. Τον Ουάρντα πρέπει να τον βάλει. Φυσικά. Για μένα πρέπει να τον βάλει. Έτσι όσο είναι ξένο σώμα. Φαίνεται ότι είναι ξένο σώμα. Κοιτάξτε ένα γκολ να κάνει το 2-0, το 2-1 και το 2-1. Τον πουλά φυλάκια. Λέει εδώ. Ακπομπ. Κράτα τον ψηλό. Τόσκα. Κράτα τον Βιερίνια. Βαρέλα. Έξω. Μέσα Χατζερίδη. Πόσα σε βάλουν. 2-3-4 και τι έγινε. Και τι έγινε. Τι έγινε, ρε. Κάτσε να σου διαβάσω εδώ. Λέει ο φίλος εδώ ο Διονύσης. Λοιπόν, Κρέσπο Κάτσε, όχι, Κρέσπο Χατσερίδης και Ρουμάνος ο Τόσκα, Βέρμπλουμ Σάκοφ, δεξιά Λιμιός, αριστερά ο Άρτα, δεκάρι Πέλκας και Ακπόμ με Ζαμπά με 3-5-2. Πολύ καλό. Σ' αρέσει το 3-5-2. Βέβαια. Αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, Τόσκα αριστερό, μπακ έβαλε. Ναι. Εκεί δεν κολλάει καλά. Δεν έχει επαναφορές μεγάλες, ταχύτητες μεγάλες, δεν έχει εκεί. Θυμάσαι έναν Ιταλό που είχε πάρει ο Πάοκ εκεί αριστεροπόδαρο που έπαιζε τρίτο στόπερ στο Παλίμο, ο Σαβίνη. Ο Σαβίνη, απαταιώνα, ναι. Απαταιώνα. Αριστεροπόδαρο. Ναι, αριστεροπόδαρο. Πολύ σωματικά προσόντα. Ναι. Προχτές έκανε μια άστοχη σύγκριση η Ιεροσιλία να βγάλει παιχταρά το Λιβάγια έναντι του Πρίγκο. Μία μέρα μετά κόκκινη πέναλτι και πουθενά. Μπορεί σήμερα να βγάλει παλτό όλη μέρα τον Πρίγκο Βιτσλή, σε παρακαλώ, όλη μέρα. Μην πει τίποτα καλό. Το ότι δουλεύει στην ΑΕΚ σε εργασιακό μεσαίωνα δεν το εξετάζει εσύ. Τα στοιχεία που είχε ο Λιβάγια δεν τα έχει ο Πρίγιοβιτς.
Τώρα, άμα δουλεύει στο Μελισανίδη, εντάξει. Πάνε σε μια εταιρεία, σου δίνουν 800 ευρώ, φόρτωμα ξεφόρτωμα, κόβε αποδείξεις, πάνε τιμολόγια, οδήγα τα μάξι, κάνε σέρβις στα μάξι, κάτσε στην γραμματεία, κάνε τον τηλεφωνητή, κάνε τους και κάνε πιο θυλασμό. Πλάκα μας κάνει, πρωί-πρωί. Λέω, φίλος ο Θανάσης, ράπη καταλήψεις γίνονται μετά από ψηφοφορία. Μην αποκαλείς φασίστες τα παιδιά και πίστεψε με, είναι συντριπτικά, λέει τα νούμερα. Λέει ο Θανάσης. Τι κάνανε? Ψηφοφορία, λέει, για να κάνουν κατάληψη για τη Μακεδονία, τα παιδιά. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύει. Όχι. Αποφασίζαν, διατάξανε. Τι ψηφοφορία? Πού έγινε η ψηφοφορία? Σε κάθε σχολείο έγινε ψηφοφορία? Ναι, πώς έγινε ψηφοφορία? Ψηφοφορία μέσα, άμα θα κάνουμε κατάληψη. Άσε ρε, πού. 10 σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ένα στην Ανατολική. Κάναμε ψηφοφορία. Έτσι λένε. Αν κάναμε ψηφοφορία και βγάλανε μέσα από ψήφο το αποτέλεσμα, τότε είναι σωστό. Τότε δεν είναι. Πάμε στο Ζακάτε. Είναι ναι. Μέσα από εκλογή δημοκρατική διαδικασία. Τότε το δεχόμαστε. Τότε το δέχομαι 100%. Εγώ ούτε τότε το δέχομαι. Όχι, το δέχομαι. Έχει χίλια προβλήματα η κοινωνία. Όχι, το δέχομαι. Αντί να λύσουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, τώρα βρήκαμε αυτό το πράγμα για να με μιλήσουμε. Το δέχομαι. Αν έγινε ψηφοφορία, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Καθαρά. Μία παράκληση έχω να κάνω. Ναι. Καταρχήν με ποιο μιλάω? Με τον κύριο Ραπτόπουλο και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Ακούστε. Εγώ είμαι παλιός Ολυμπιακός Επιστέας που έπαιζα 30 χρόνια μπάλα. Τέλος πάντων, έχω να υποβάλω μία παράκληση σε εσάς. Μ' ακούτε? Βεβαίως, πείτε μας αγαπητέ. Και αυτό άμα θέλετε να το μεταφέρετε και στους φίλους σας και την κυρία Σμαρό σε όλους σας. Καταρχήν, όταν μιλάτε και συνεννοείστε με τους ακροατάς, η παράκλησή μου είναι η εξής. Πρώτα-πρώτα, όσο μπορείτε από την ομιλία αυτήν που κλασικά μιλάτε, καθυστερήστε 5-10 δευτερόλεπτα την ομιλία σας. Να έχει περισσότερη καθαρότητα στην ακοή των ακροατών. Ναι, άμα έχουμε 30 λεπτά χρόνο και 10 λεπτά διαφημίσεις, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρότητα. Πρέπει να πάμε ταχύτατα. Αυτό είναι το θέμα. Συγγνώμη, σας αφήνω τότε. Ναι. Συγγνώμη χίλιες φορές. Όχι, καλά το λέτε. Καλά την κάνετε την παρατήρηση. Σωστή, πολύ ωραία. Σωστά τα λέει ο κύριος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά και εμείς με το άγχος του χρόνου. Η πίεση. Έχουμε πίεση του χρόνου. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ακούστε, να εξηγήσω κάτι. Ναι, να εξηγήσετε. Εγώ είμαι 93 χρονών. Πώς ξέρω να τραγουδάω. 93. Γλυκέ μου άνθρωπο. Παίζω μπά. Ναι. Μ' ακούτε? Βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, η παράκληση μου είναι εξής. Σας ακούνε τα καπί. Σας ακούνε οι ηλικιωμένοι 80-90. Για να μην πω, και πιο παραπάνω από μένα, 50, εγώ είμαι 93. Γλυκέ μου άνθρωπε, ναι, ναι. Αυτό να είμαστε πιο αργοί, πιο σαφείς, μάλιστα, ναι. Η χαρά των άλλων να σας ακούνε, προσέξτε, οι συνεργάτες σας ή οποιοδήποτε ξένοι, δεν καταλαβαίνουν, δεν ακούν, δεν ακούνε καλά. Έχουμε και κάποιους τσιβδούς, έχετε δίκιο. Ο κόσμος. Έχετε δίκιο, αυτό... έχουμε και κάποιους τσιβδούς, κάνουν σαρδάμ, έχετε δίκιο. Θα το διορθώσουμε ή τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε γερός. Αυτό που είπε τώρα, ναι. Πάω εγώ τώρα αύριο στα ακουστικά βαρικόγιας και θα πάρω διαφήμιση. Θα πάρω το τηλέφωνο αυτό και θα αποδώσει μου διαφήμιση. Γιατί σου λέει, μας ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι. Άρα. Και τώρα φαντάζομαι αυτόν τον άνθρωπο να ακούει τον κόκκινο να λέει τους χορηγούς. Πού δεν καταλάβει ο άνθρωπος αυτός. Εδώ δεν το καταλαβαίνει ο τριαντάρης. Ο 93. Ωραία, τα τριάντα. Πώς θα το καταλάβει να πούμε. Μου λέει εδώ, με ενημερώνει πριν πάμε σε γραμμή ένα δευτερόλεπτο, ότι αναιρέθηκε η ποινή για την καθαρίστρια. Αποφάσισε το δικαστήριο. Σωστό. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Περίμενε. Εδώ είναι μια επικοινωνιακή μαγιά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να πει ότι επηρεάζει τους δικαστάς. Ερώτημα το έβαλα αυτό. Επηρεάζει τους δικαστάς. Δεν λέω ότι επηρεάζει τους δικαστάς. Ερωτώ. Επηρεάζει τους δικαστάς. Ερωτηματικό. Έτσι ώστε να έχει ένα προφίλ κοινωνικό. Κοινωνικό. Απέναντι με τις παροχές. Πανέξυπνος ο Τσίπρας. Τραπέζι. Τώρα με την ηλική σημαία. Εδώ. Είναι σπουδαίο σπουδαίος. Να κρατάνε έναν ηγέτη με το μικρό του όνομα. Όλοι τον φωνάζουν Αλέξη. Ουδείς τον φωνάζει Τσίπρα. Ναι. Αυτό βασικό. Ναι, ναι. Πάμε στον κόσμο. Ναι, ναι. Καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα, Παριδέα, Αλμοπάρα. Έλα, ρε. Τι κάνουν τα παιδιά, καλά είμαστε? Στον πρόδρομο, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Ποιος πρόδρομο? Έχει ένα χωριό, τον πρόδρομο. Πού το ξέρεις τον πρόδρομο? Έχω, εγώ κρατάω και από εκεί. Από το Νεσνάμιδες, από εκεί, βέβαια. Τρεις και ο Κούκος, τρεις και ο Κούκος. Είσαι σωστός. Λοιπόν, Κώστα, ναι. Και το Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα χωρίς παρεξήγηση, Κώστα, δεν ταιριάζεις να κάνεις εκπομπή με οπαδούς. Εγώ. Δηλαδή τι εννοώ, ναι. Ναι. Δηλαδή κάνεις με τον κόκκινο. Ξέρουμε ότι είναι Ηρακλής γιατί τον ακούμε. Αλλά αν κάποιος σας ακούσει πρώτη φορά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Ηρακλής ο κόκκινος. Ναι.
Ενώ ο Κουλιανός με το που θα τον ακούσει καταλαβαίνεις ότι είναι παόξης. Ναι. Στην πρώτη εκπομπή τον πήρες μυρωδιά. Τώρα ο Μιχάλης εγώ επειδή τον ακούω, τον έχω ακούσει και το απόγευμα που κάνει. Ναι. Έτσι δεν κάνει 8 ναι, με 10. 8 με 10. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έτσι αποσπασματικά όμως δεν ξέρω τι ομάδα είναι, δεν έχω καταλάβει. Φυσικά και τι ομάδα να είναι. Άμα έβγαζε και αυτός μεροκάματα από τον κόκκι θα έλεγε είμαι Άρης. Σωστά. 800.000 200 γράψανε. Ναι, έτσι έλεγε το πόρισμα, εγώ το διάβασα το πόρισμα. Και δένεται πιο καλά. Ναι. Με την υπάρχει χημεία. Νομίζω με ανθρώπους που δεν είναι οπαδοί, όχι ότι δεν είναι καλός ο Νίκος. Κοίτα, εγώ δεν είμαι οπαδός ούτως ή άλλως. Δεν είμαι οπαδός. Είμαι οπαδός. Όταν κάνουν δύο οπαδοί μαζί και διαφορετικής ομάδας όταν είναι, ταιριάζουν. Ναι. Αλλά όταν είναι οπαδοί τώρα, επειδή δεν είσαι οπαδός εσύ κάποιας ομάδας. Είμαι της Μαρμίτας οπαδός. Του καπιταλισμού και της κατά των ιδεολογιών των εθνών και των πατρίδων. Καλά κάνεις, δικαίωμά σου. Ναι. Η Αλμοπάρα τώρα πάμε στο Παλαιοχώρι. Ναι. Πάμε εκεί να πάρουμε ένα χ με το Λαγκαδά, δεν τα καταφέραμε εντός έδρας. Είμαστε δύσκολοι στον γκολ, πολύ δύσκολοι. Ενώ έχουμε center for καλά, επιθετική γραμμή καλή. Θα διορθωθεί. Ο προπονητής μας είναι λίγο βαρύς. Βαρύς. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Ωραία, έγινε παιδιά. Καλημέρα. Έγινε. Πάμε στο κουμπαράκι μου. Κουμπάρι μου. Τι κάνετε. Πού είσαι. Πού είσαι, ρε βλάχο παόξι. Τι γίνεται, εντάξει, κουμπαράκι. Όλα καλά. Όλα καλά, ε. Λοιπόν, wind, δυνατή είναι. Αποστολή, ναι. Γι' αυτό είχαμε την επικοινωνία. Μόλις ήρθε η αποστολή του ΠΑΟΚ, με συγχαρητήρια. Και πλέον είναι έτοιμη όλη η ομάδα να αναχωρήσει για... Να πάει ένα μάτς Αγκαρία, ναι. Τι μάτς Αγκαρία. Αγκαρία μάτς είναι. Εδώ ο φίλος ο Πασχαλάκης που πέρασε μαζί με τον Πέλ και τον Λινό λέμε πάμε για το διπλό. Καμία Αγκαρία. Θα πει καλά Τζόνι Γουόκερ το βράδυ ο Πασχαλάκης. Φτιαγμένος θα είναι. Άσε τώρα πάει για το διπλό. Αποκλείεται. Λοιπόν, να λοιπόν, πάρει το διπλό πέστε τον Πασχαλάκη στη Λαμία. Εδώ και να μην πάρει το διπλό δεν θα το πούμε τίποτα. Έτσι να το πει στον Πασχαλάκη. Το που λένε μου, ναι. Έχουν πάρει δικό τους προσωπικό όρκο να κάνουν μια μεγάλη εμφάνιση στην Αγγλία. Να κάνουν μια μεγάλη φάνη στην Ευρώπη που τη χρωστάει. Πες τους να μη σκίσουν την κοιλότα. Τι έγινε. Την κοιλότα να μη σκίσουν πες τους. Να κάνουν εμφάνιση μεγάλη. Μην παρασυρθείτε εκεί πέρα στην Αγγλία. Και σας πει ο Χάβος με το ηλίθιο βλέμμα κανένα χ να πούμε. Με το βλέμμα της Αγελάδος, του Πασχάλη Τσαρούχα, ναι. Όχι. Λοιπόν, κουμπαράκι μου και κύριε Σαρόπουλε, απλά να ενημερώσω ότι η πτήση λίγο θα καθυστερήσει, γι' αυτό βγήκαμε κιόλας, άργησε να πει η αποστολή. Ναι. Σε κανένα μεσάρο, επομένως... Τι μενεγάκι γίνατε, καθυστερείτε τα αεροπλάνα. Τι να κάνω, με όπλου τι. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Έτσι. Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Έχεις χαιρετίσματα από τον Πασχαλάκη πάντως, Ραπτόπουλε. Κοίταξε, ξέρεις ότι είναι ο αγαπημένος μου. Το ξέρει κι αυτός, ναι. Ναι. Και άμα κάνει αποκρούσεις καλές, με κοιτάνε, μπράβο, με κοιτάνε, θα ρίξει και την έκανα εγώ την απόκρουση. Άμα κάνει καμιά έξοδο και τα λοιπά, ναι. Γυρίζει όλο το μαγαζί και κοιτάει εμένα. Τι θέλετε, λέω, δεν μπορεί να κάνουμε μια άστοχη έξοδο. Βάλες να πούμε. Επομένως θα τα πούμε το βραδάκι, η συνέντευξη τύπου και ενδεχομένως ο Κούλ να μπορέσει να πάει και σε ένα μάτς το οποίο το ψήνει εδώ καιρό να πάρει. Κοίτα. Σε ασανσέρ μην ανέβεις να πας σε κανένα μπαρ, είσαι πει καμιά σερβιτόρα, έλα σε κεράσω καφέ. Πάντως εγώ έχω μια κάρτα εκεί ενεργή, άμα σε πουν τίποτα, σου στείλουν κανένα φράγκο. Κάνε κάτι, φτιάξε λίγο. Σαρόπουλε, μην τον αφήνεις εσύ το πρωί να λέει τέτοια πράγματα. Αυτός είναι, ξέρεις, άμα πάρει φορά δεν είναι ενός. Άμα μπει Δευτέρα μετά, δεν την πετάει το σασμάρ με τίποτα. Δεν έχει Δευτέρα, αυτός μπαίνει κατευθείαν Τετάρτη, δεν έχει Δευτέρα. Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, αυτού και βγήκα. Λοιπόν, αυτά κύριε από το αεροδρόμιο, ήρθε από το. Τι ώρα, δηλαδή 10.30, 11 πετάτε. Κανονικά ήταν 10, λογικά θα πετάξουν 10. 11, κάτι, καλό ταξίδι να έχετε, παιδιά. 3 ώρες πίσω, επομένως. Καλό ταξίδι, και καλές αεροσυνοδούς είναι αρχικές χοντρές. Όχι, ξανά. Θα σε ενημερώσω όταν φάσω. Θα σε ενημερώσω. Μπράβο, ξέρω όσα αυτά είναι. Άμα πετάει με τη δικιά μου, έγινε Νικόλα! Καλό πρωινό να έχετε, παιδιά. Για χαρά. Εγώ ταξίδευσα μια φορά με ένα αεροπλάνο μια φτηνή εταιρεία, μια φορά. Ο πιλότος ήταν χτενισμένος, ίδιος ο Αλέφαντος, καμιά 58-60 χρονών. Βγαίνει μια χοντρή. Αεροσυνοδός, κοντή, χοντρή. Λέω, πού ήρθα. Μετά πουλούσαν λαχεία. Με στο αεροπλάνο. Αμορτή, αμορτή έδωσε, τι έδωσε. Άμα δεν πέσει ο κινητήρας, λέω, στον ωκεανό, θα γλιτώσουμε. Έτσι πήγαμε μια φορά, Σερβία, με την. Τότε που πήγαινε προετοιμασία με Καλαϊτζίδη τότε, θυμάμαι. Και μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο. Χωστή μία άσχημη αεροσυνοδό δεν είχε. Μία, για να πεις αυτή για το μουσικό, μία άσχημη αεροσυνοδό δεν είχε. Εγώ, κάτι μουσούδες, κάτι. Εγώ ταξίδεψα να πούμε, είχα και μια κιθάρα. Έχετε μια. Της κόρης μου την κιθάρα να πούμε. Δύο μέρες την έπαιξε, πάει η κιθάρα. Τέλος πάντων, λέει η κιθάρα, λέει πρέπει να κάτσει, λέει. Στο παράθυρο. Θέση για την κιθάρα. Λέω, εγώ θέλω να κάτσω στο παράθυρο. Όχι, λέει η κιθάρα.
Λέω, τη ρώτησε την κιθάρα που θέλει να κάτσει. Λέει, μα τι λέτε, ήταν μια άχυλη, ξέρεις, γυναίκα άχυλη, κακός άνθρωπος. Ναι, ναι, όταν δεν έχει κακός άνθρωπος. Τι λέω, φύγε μωρή άχυλη από εδώ πέρα, άσχημο γυναίκα, τη βάζει τα διάλα από εδώ πέρα. Σας παρακαλώ κύριε, θα μονάξω τον πιλότο. Και τι άμε κάνω πιλότο, με κατεβάζει. Ξεκινάει το αεροπλάνο. Λέει η κιθάρα, λέω, αλλά κατέβεται μωρή η κιθάρα, λέω, θα κάνει με το. Λέει, άμα πέσει το αεροπλάνο, πέσει, θα μην κολυμπηθρώξω, λέω, η κιθάρα, λέω. Όχι αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο, άμα πέσει η κιθάρα, στο παράθυρο θα είναι. Αλλά κατεβόταν η κιθάρα, Κώστα, ε, τρομερό. Έχει, έμετο θα κάνει η κιθάρα, λέω. Μια δραμαμίνη, βρε, την από εδώ, λέω, από αυτή τη χορδή θα βγει, λέω, το υγρό, λέω, και θα λέω, να το κάνω. Υγρό πυρ. Τα τρώνε τώρα. Πάμε στου δύο τελευταίου. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Και Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ραπ, σε κατηγορώ για ένα πράγμα, φίλε. Κατηγόραμε. Αλλά πες μου γιατί με κατηγορείς. Θα σου πω τώρα, στο σποτάκι που έχετε φτιάξει, που και καλά σε παίρνουν εσένα από την εταιρεία για να σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς και τα λοιπά. Ναι. Και λες εσύ τους το κλείσα. Κατάλαβες ποιο σποτάκι. Ναι. Γιατί βάλατε, ρε φίλε, τον κόκκινο να πει τη λέξη ξήμερο βραδιαζόμαστε. Ξήμερο βραδιαζόμαστε. Τώρα σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, σε παρακαλώ, μόλις κλείσω, ας το βρει ο Ιχολίτης να το βάλει. Μόνο αυτή τη λέξη που λέει ο κόκκινος εκεί πέρα. Ρε φιλάκι. Έγινε λάθος. Ξήμερο βραδιαζόμαστε. Δεν υπάρχει. Έγινε λάθος. Και ακούω πριν τον Μιχάλη να λέει, να λέει το χορηγό τη Wind Vision και μιλάμε πολυβόλο. Πολυβόλο. Πω, τι διαφορά είναι αυτή, ρε. Έτσι. Ραπ, θέλω ένα σχόλιο μόλις κλείσω τώρα, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω, μόνο αυτό για το ξημεροβραδιαζόμαστε πήρα κυρίως. Ξημεροβραδιαζόμαστε. Θέλω ένα σχόλιο μόνο για Παντελίδη. Πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που έχει ανεβάσει και ο Φώτης. Ναι, ναι, με τις αντιδράσεις του στα γκολ. Μπράβο. Θέλω, δεν ξέρω αν το είδες, Ραπ, και αυτά Μιχάλη, δεν με συγκινούν αντιδράσεις στα γκολ, εμένα. Εμένα με συγκινεί ότι από τα 65 μέτρα τις γραμμές πήγε στα 30, στα 40. Με συγκινεί ότι στα στημένα χτυπήματα εκεί που στα 100 θα έτρωγε στα 80, τώρα θα βάζει στα 20. Με συγκινεί που βρήκε με τη γρήγορη πάσα τον Μπρούνο Γκάμα και τον Μπρούνο Γκάμα να τους βρίσκει περισσότερες φορές ένας με έναν. Με συγκινεί που έκανε γρήγορα τις αλλαγές. Γρήγορα είδε το χάφ που κουράστηκε και πέταξε τον άλλον. Τι να με συγκινήσει τον γκολ που πανηγυρίζει. Εντάξει. Έτσι, είχε κάνει πολλές στις αλλαγές. Κοίτα, εγώ τον γκολ το λέω και για τη λήξη του αγώνα, γιατί θα σου πω, ας πούμε, την Κυριακή εγώ ήμουν σε ένα μάτς Τρίγλια Παλαιοχώρη. Ναι. Έληξε 0-1. Με το που σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής, γυρνάει ο προπονητής του Παλαιοχωρίου στην κερκίδα με κάτι χειρονομίες, να σε λέω, με τα χέρια να τα κουνάει μπροσπίσω κτλ. Δηλαδή λες τώρα αυτός είναι ασόβαρος. Ο Πατζιαράς, όχι, είναι εκδηλωτικός, δεν είναι καθόλου ασόβαρος. Είναι πολύ καλός προπονητής. Ναι, καλός προπονητής μπορεί να είναι ο Πατζιαράς, αλλά... Να πάει στη Β' Εθνική Προπονητής, να ανέβεις καλοπάτι, αρκετά κάζεις στη γάμα. Ναι. Να πάει στη Super League, ρε σειρά, αλλά οι αντιδράσεις στο τέλος του μάτς ήταν ασόβαρες. Με την Τρίγλια έπαιζε. Εκεί τα σουβλάκια τα τρώνε μαζί με το καλαμάκι. Τι ήθελες να κάνει, να βάλει Μπρουτ Κολόνια και φουλάρει σαν το Λάκη τον Πετρόπουλο και τον Μπάγκεβιτς και σταυρωτό που κάμισο, φύγε επόμενη γραμμή. Ρώτα λέει για τον επιβάτη εκείνον που το ρώτησε αν είσαι τρομοκράτης. Ερώτησε κανείς αν είσαι τρομοκράτης. Εγώ ρώτησα, ρε. Κάθεται δίπλα μου ένας μαύρος με ένα μουσί. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Του λέω, φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Αν είναι να το ανατινάξει αεροπλάνο, παίρνει να κατέβω, του λέω. Μη με βάζει αγωνία αλλού, γιατί είναι. Λέω, αυτό που λέω, να αφήσει λακαμίες με. Λέω, φίλε, πες μου γιατί δεν σε ζυγώνω. Δεν σε παρακαλώ δηλαδή. Άμα είναι να το ανατινάξεις πες μου λέω. Να έχουν το νου μας. Να φύγω λέω. Εντάξει, πάμε ναι. Πάμε στον τελευταίο ναι. Έλα. Έλα. Καλυκάρα. Ναι. Λοιπόν. Έχει απεργία σήμερα. Έχουμε συγκέντρωση άγαμα Βενιζέλου. Σε περιμένω. 10 η ώρα. Έχω να κάνω ηλεκτρομοιογράφημα το χεράκι μου. Κλείνεις εκπομπή και έρχεσαι. Και θα πάω την Ευγενούλα στο σχολείο γιατί είχε πυρετό. Θα την πάω λίγες ώρες. Δεν θα έχουμε τελειώσει. Να γυρίσει κέντρο να έρθεις. Ναι. Μια παρατήρηση μόνο. Ναι. Το Gold Mall δικό σας δεν είναι. Ναι. Να κάνουμε εγγραφή και δεν γίνεται να πούμε. Κάτι να γίνει. Όχι σήμερα που έχει απεργία, από αύριο. Αλλά θα γίνει. Θα το τσεκάρουμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο φίλος μου ο Καρδιτσιώτης. ΚΚΕ, νομικός από τους πολύ καλούς, φίλος του Κλοπ.
έχουμε πολλούς καλούς νομικούς. Ναι. Γρόλιο Χρήστο, Γρόλιο Άγγελο, Χλόπ το κομμουνιστή και τον Κούγια. Πέντε. Είναι καλοί άνθρωποι. Με προσέχουν, με συμβουλεύουν. Κώστα μου λένε μη εκείνο, μη το άλλο, μη αυτό, μη εκείνο. Πρόσεχε πώς θα μπει στη λέξη. Καλούς δικηγόρους και καλούς γιατρούς πρέπει να έχεις. Αυτό να θυμάσαι. Το γιατρό μου πάντως το Σάββατο στην πίστα απέναντι από το αεροδρόμιο θα κάνουμε drift, θα είμαι συνοδηγός. Στο ρίσκιο θα πας. Με τον Νίκο το Φίστα μέχρι και κάσκα ειδική. Μπαίνεις αμάξι με γιατρούς και τέτοιοι. Πες το μια αυτά. Φίλε, είναι 54 χρονών, βγήκε δύο φορές πρώτος στο drift και μια φορά δεύτερος και έκλαιγε που βγήκε δεύτερος. Λέει απέτυχα. Λέω είσαι τρελός 54 χρονών ή άλλοι 30 και θα πω συνοδηγός. Λοιπόν, έχω Gold Ball. Πρέπει τώρα που το είπε και ο άνθρωπος να σου θυμίσει ότι αν θες να βρεις εισιτήριο σε προσφορά για μυθολογικό πάρκο Ηρακλής ή 12 άθλη στην διεθνή έκθεση, τότε μπες στο goldmall.gr. Τι Ηρακλή? Ναι, Ηρακλής ή 12 άθλη. Τι 12 άθλη, 4 γκολ από τον Απόλλωνα Σμύρνη. Και άλλο ένα από τον Εγκυνιακό, και άλλο ένα από ποιον? Από την Παναχαϊκή εκεί στην Παναχαϊκή. Μεγαλύτερος άθλος ήταν που το έκανε το 3-1-3-4. Μεγαλύτερος άθλος που έφυγε ο Μυροφορίδης. Ναι. Πάντως, ο Μυροφορίδης θα μπορούσε να είναι ο Ηρακλής και η άθλητο. Λοιπόν, μετά το εργοστάσιο σοκολάτας και του μυστικού διαδρόμου του Τριβιζά, βίωσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στη ΔΕΘ, σε τεράστιο πάρκο με αναπαράσταση φυσικού περιβάλλοντος και ρομποτικά εκθέματα με ήχο και κίνηση. Εξασφάλιζε την είσοδό στη χαμηλότερη τιμή από οπουδήποτε αλλού για το μυθολογικό πάρκο του Ηρακλής στην έκθεση, αποκλειστικά στο goldmall.gr με 5 ευρώ. 5 ολόκληρο ευρώ. 5 ευρώ για να πάω στο πάρκο του Ηρακλή. Και δεν πάω να πηγαίνω τα κάτσα εδώ το καφταζόγλο τζάμπα τον Ηρακλή. Α, τι μου λέγανε εδώ στο διάδρομο κάτι παοξίδες. Αυτοί λέει οι παοξίδες οι κουτραδόροι πήγαν 6.000 σε παλατάκι και 200 άτομα κόψαν εισιτήριο. Οι άλλοι πηδήξαν τα κάγκελα. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν μπορεί. Μιλάμε για μεγάλες κούτρες. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Έτσι μου είπανε. Δεν τρέπονται λίγο, λέω γιατί δεν τα λέτε στον αέρα. Λέει τι να πούμε. Λέω σοβαρά, μιλάω. Θα το πω εγώ, γιατί αλήθεια είναι. Λέει αλήθεια. Τι κάνανε, πήγαν 6.000 σε παλατάκι και πηδήξαν τα κάγκελα 5-800. Αποκλείεται! Έτσι γεμίζω κι εγώ. Τα βέρνα, γήπεδο, τι θες. Παίρνω και το κόκκινο μαζί μου. Τα βέρνα, να γεμίσουμε, θα έρθω κι εγώ, Κωστίνα, ξέρεις. Γιατί κουτραδόρι είστε εδώ πάνω, ρε. Μεταξύ μας τώρα, σαν τη κούτρα. Δεν έχει. Δεν είναι. Πιο γλυκό, ρε. Ακόμα και το χωρίς γλυκάνισο είναι πιο γλυκό με το. Ποιος έρχεται τώρα, Σωτηρόπουλος. Σωτηρόπουλος με τι, με. Σωτηρόπουλος έχει μεταμορφωθεί σε μουσάτο σαν κομμουνιστής γιατί με θύρα 10 να τα περνάει καλά. Σαν τον Ιησού, α πούμε. Έχει γίνει. Ο Ιησούς ήταν και πιο αφράτος γιατί δεν δούλεψε και στη ζωή του ποτέ. Σωστό, σωστό. Τρία ένσημα έκανε στον μπαμπά του, αυτό πώς το λένε. Στον παρακάδικο, πώς το λένε. Δεν είμαι τον μπαμπά του, ξέρεις, εσύ δεν είσαι ο μπαμπάς μου. Ποιος είναι αγόρι μου ο μπαμπάς σου, ο Θεός. Να στο πει αυτό τώρα ο γιος, ε. Να πάρεις τις καρέκλες, να τις σφύρεις στο κεφάλι. Κάτσε καλά ρε φίλε να το πεις. Κάτσε καλά ρε φίλε να το πεις. Για το Θεό. Για το Θεό πια, ναι. Λοιπόν, ανακάλυψα τη Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε ένα απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια. Η Wind Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόραση στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχει ανάλυπτο περιεχόμενο στην τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και TuneIn, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto, αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, VLC Player. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητές της καθώς και μοναδικές προσφορές στο wind.gr. Κάθετος Vision στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind που βρίσκεται κοντά σου. Αυτά για τώρα. Ακούτε Κωστή Ραπτόπουλο το μεσημέρι 2 με 4 με Γρηγόρη Κόκκινο και τα λέμε το βράδυ με Μετροπόδικας 8 με 10. Καλή συνέχεια.